Καλησπέρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Ονομάζομαι Δημήτρης Θεοχάρης, είμαι συντονιστής ακαδημαϊκών υποθέσεων του Mediterranean College Θεσσαλονίκης και θα έχω την ευθύνη του συντονισμού για το απόψινό webinar, το οποίο διοργανώνεται από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολεγίου. Επιτρέψτε μου αρχικά να πω δύο λόγια για τη Σχολή και το Κολέγιο. Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College είναι από τις πρώτες και μεταξύ των πρωτοπόρων που ιδρύθηκαν για σπουδές management και διοίκηση επιχειρήσεων στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση από το 1977. Λειτουργεί ως μια κοινότητα με συνδυασμό ενεργών ερευνητών, εκπαιδευτών και στελεχών της αγοράς και προσφέρει μια σειρά από επιλεγμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς του business, του finance, του marketing και του HR. Σε συνεργασία με το University of Derby, το πρώτο σε κατάταξη βρετανικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και ένα από τα πανεπιστήμια στο top 10 της Βρετανίας σε σπουδές management. Τα προγράμματα επίσης είναι επιστοποιημένα από κορυφαίους βρετανικούς επαγγελματικούς συλλόγους όπως το CMI, το CIM, το Chapter Institute of Marketing και άλλα ακόμα. Για εκείνους που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν και να εξελίξουν τα προσόντα τους, το Mediterranean College προσφέρει επίσης σύγχρονα προγράμματα μετεκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης σε διάφορους τομείς της αγοράς, πάντα σύμφωνα με τη ζήτηση. Όπως για παράδειγμα σε τομείς όπως το marketing, οι πωλήσεις, τα social media, το shipping, ο τουρισμός. Τα προγράμματα αυτά είναι διεθνώς πιστοποιημένα από το European International University, αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με έδρα το Παρίσι. Ας εστιάσουμε όμως στη σημερινή εκδήλωση, σημειώνοντας ότι έχοντας υπόψη ότι το τοπίο στην ελληνική αγορά αλλάζει διαρκώς με ραγδαίους ρυθμούς, καθιστώντας αναγκαίο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ας το πούμε έτσι, ακόμα και των πιο μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην σημερινή εποχή, αντίξωση στις υγειονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι, έχουν κάνει αυτή τη μετάβαση λίγο πιο επιτακτική, ας πούμε, για να μπορέσει μια επιχείρηση να επιβιώσει στην αγορά. Στην νέα εικόνα της αγοράς θα επικεντρωθεί το απόψινό webinar με θέμα τα new media. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν διαφορετικά κομμάτια της αγοράς με διαφορετικές προσεγγίσεις από διακεκριμένους media providers, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση του κολεγίου να συμμετέχουν ως εισηγητές και σήμερα βρίσκονται μαζί μας, για να παραθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Έτσι καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ιάσονα Τριγώνη, Business Unit Director και Head of Performance της εταιρείας Adjust, τις κυρίες Κωνσταντίνα Μπελουργού, Account Manager, και Στεφανία Καποδίστρια, Copywriter, διακεκριμένα στελέχη της εταιρείας Giraffe, The Kitchen, τον κύριο Νίκο Ξηδά, CEO και ιδρυτή της εταιρείας Humble, και τον κύριο Αλέξανδρο Κοκόλη, CEO, ιδρυτή και Digital Marketing Consultant της εταιρείας Wizard. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που τιμάτε με τη συμμετοχή στην απόψινή εκδήλωση. Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές μας, να προσθέσω ότι θα ήταν χαρά μας, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις αναφορικά με όσα θα υποθούν φυσικά, να μας τις στείλετε μέσω του YouTube chatbox και στο τέλος να τις υποβάλουμε στους ομιλητές. Μην ξεχάσετε φυσικά να αναφέρετε σε ποιον θα θέλατε να απευθύνουμε την ερώτηση. Τέλος, να διευκρινίσω ότι στο τέλος της απόψινης εκδήλωσης θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία παραλαβής της βεβαίωσης παρακολούθησης. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Τριγώνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για digital media planning, platforms και benefits. Κύριε Τριγώνη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ και προσωπικά και σαν Adjust για αυτή την πρόσκληση. Θα σας κάνω ένα share τώρα το screen μου, ώστε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, για το Digital Media Planning, αλλά πριν ξεκινήσουμε, να ξεκινήσω με το λιγότερο ταπεινό slide της παρουσίασης, έτσι να συστηθώ και εγώ λίγο πιο επίσημα. Δραστηριοποιούμε στον χώρο του performance marketing τα τελευταία 7,5 χρόνια περίπου, με εμπειρία από διάφορες εταιρείες του χώρου. Αυτή τη στιγμή είμαι Business Unit Director και υπεύθυνος όλου του performance τμήματος στην Adjust.
απόφυτος της ΑΣΟΕ και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και guest lecture, εισηγητή σε προγράμματα όπως το Digima, στο μεταπτυχιακό του Marketing της ΑΣΟΕ, College Link και άλλα. Και φυσικά το πιο σημαντικό για μένα, φαν και μεγάλος, με μεγάλη αγάπη για τα παλιά αυτοκίνητα και τις βόλτες με αυτά. Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο πάνω στο αντικείμενο, αλλά είναι μέρος του Ιάσονα. Λοιπόν, οπότε ξεκινώντας, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο καταναλωτής ζει πλέον online. Και τι σημαίνει το ότι ζει online? Στην ουσία, χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και είμαστε online για να ανακαλύψουμε νέες πόλεις ή χώρες που θέλουμε να ταξιδέψουμε ή που είμαστε, να προγραμματίσουμε μία επίσκεψη σε κάποιο μαγαζί, να δούμε τις ώρες αιχμής του, να δούμε πόσο κοντά ή μακριά είναι από εκεί που είμαστε, πώς μπορούμε να φτάσουμε. Μαθαίνουμε τη γνώμη των υπόλοιπων καταναλωτών και του κόσμου για οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμούμε ή και για οποιοδήποτε προϊόν. Άρα πλέον ανοίγουν οι οριζοντές μας, ανοίγουν οι προσλαμβάνουσες και μπορούμε να αξιολογήσουμε πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι παλαιότερα. Μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα τη χαμηλότερη τιμή σε ένα προϊόν που μας ενδιαφέρει, να κλείσουμε ένα τραπέζι στο αγαπημένο μας εστιατόριο ή και ακόμα να παραγγείλουμε online φαγητό για να μας έρθει σπίτι. Το χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και είμαστε online για να βρούμε γιατρό, να σπουδάσουμε, περίπου αυτό κάνουμε και τώρα, ή να συναντηθούμε με φίλους, συναδέλφους, γνωστούς και να δουλέψουμε ή να μιλήσουμε online. Άρα μπορούμε πλέον να πούμε με σιγουριά ότι δεν μπαίνουμε πια στο ίντερνετ, είμαστε στο ίντερνετ. Η εποχή που περιμέναμε να συνδεθεί το μόντεμ και ακούγαμε αυτόν τον ωραίο ήχο για όσους το έχουν προλάβει έχει περάσει προπολού. Και μάλιστα τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Αξίζει να δούμε λίγο ότι μέσα σε ένα λεπτό κάθε μέρας συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα σε δημοφιλείς πλατφόρμες που παρακολουθούμε και μπαίνουμε όλοι μας. Πάνω από 400.000 ώρες βίντεο στριμάρεται στο Netflix μέσα σε ένα λεπτό. Πάνω από 500 ώρες βίντεο ανεβαίνει από χρήστες στο YouTube. Σχεδόν 350.000 stories ανεβαίνουν κάθε λεπτό στο ίντερνετ. Και αντίστοιχα βλέπετε και άλλα νούμερα. Πάνω από 200.000 συμμετέχοντες σε meeting στο Zoom. Σύν όσοι είμαστε τώρα εδώ. Άρα καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουν πάρει τα digital κανάλια και τη σημασία που έχουν πλέον στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Το ίδιο ισχύει και αν κατέβουμε λίγο πιο χαμηλά και δούμε την ελληνική αγορά, με τα social media να μεγαλώνουν συνεχώς και εντυπωσιακό είναι ότι και το ίδιο το Facebook, το οποίο για πολλούς είναι ένα μέσο το οποίο έχει γεράσει, έχει σταματήσει να αυξάνεται, να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται, αγγίζει πλέον τους 7 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες στην Ελλάδα, ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα κανάλια που βλέπετε εδώ, αλλά και από άλλα λίγο πιο μικρά social κανάλια, που και αυτά όμως με τη σειρά τους έχουν σημαντικό μερίδιο στην πίτα. Επομένως, αντιλαμβανόμενοι λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό και το πού καλούμαστε να προβληθούμε, κάθε διαφημιζόμενος πρέπει να μπορέσει να καταλάβει και να φουγκραστεί όλα αυτά τα μέσα και να βρει το σωστό τρόπο να επικοινωνήσει το μήνυμά του στο σωστό κοινό, ξεχωρίζει τη σημασία τελικά του γιατί πρέπει να κάνουμε ένα σωστό media, digital media πλάνο σε αυτό το πολύ πιο σύνθετο πλέον περιβάλλον το οποίο ζούμε. Η μεθοδολογία αυτή λοιπόν μας βοηθάει να επιλέξουμε τα σωστά κανάλια από αυτά τα πολλά κανάλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους, επικοινωνιακούς στόχους του εκάστοτε πελάτη, προσεγγίζοντας το σωστό κοινό με το σωστό μήνυμα, με το σωστό είδος διαφήμισης. Και αν όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα δεν σας απαντάνε το γιατί digital, η απάντηση είναι απλή. Τα digital media πλέον από τη φύση τους βασικά συνδυάζουν την τεχνολογία, αλλά συνδυάζουν και πολλά insights και στοιχεία και δεδομένα τα οποία είναι μετρήσιμα και μπορούν να μας αποδείξουν αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε σωστά, αν αποδίδει, αν μας γυρίζει το αποτέλεσμα που θέλουμε και ποιο είναι το effect της όλης επικοινωνίας. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αρκετά πιο οικονομικά από τα παραδοσιακά κανάλια που ενδεχομένως είμαστε συνηθισμένοι. Τηλεόραση, τον έντυπο τύπο, το outdoor. Και για να σας το βάλω σε ένα πλαίσιο όλο αυτό, κάνουμε ένα quick quiz
Τι πιστεύετε ότι θα ήταν το κόστος για να προσεγγίσουμε 100.000 μοναδικούς ανθρώπους στο Facebook, άρα 100.000 διαφορετικές συσκευές, δυστυχώς, διαφορετικά accounts στο Facebook. Η απάντηση είναι 15 ευρώ. Όσο δηλαδή θα χρειαζόμασταν για να φάμε ένα βράδυ, όταν ανοίξουμε το καλό και η χώρη εστίασης, ένα μπέργκερ σε κάποια από τα πιο δημοφιλή μπεργκεράδικα της Αθήνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για αρκετά ωφέλη, μιλάμε για ευελιξία και μετρησιμότητα, μιλάμε για χαμηλά κόστη και όλα αυτά, αξιοποιώντας τα σωστά και συνδυάζοντάς τα με τέτοιο τρόπο, μπορούμε να σφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια να δουλέψει. Για να συμβεί αυτό όμως, ας πάμε λίγο να το δούμε βήμα-βήμα, τι σημαίνουν όλα αυτά. Όταν ξεκινάμε να καταστρώνουμε ένα πλάνο, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε σε ποιο στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας του βρίσκεται ο καταναλωτής. Θέλοντας να τα απλοποιήσουμε και να τα πτυχιοποιήσουμε, μπορούμε να τα χωρίσουμε σε αυτές τις τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες απεικονίζονται συνήθως σε αυτή την ανεστραμμένη πυραμίδα, σε αυτό το χωνί, ο καθένας το παρομοιάζει όπως του βγει. Ξεκινάμε το awareness, μεταφερόμαστε στο consideration και καταλήγουμε στο conversion. Αυτά είναι τα τρία βασικά στάδια της αγοραστικής διαδικασίας ενός καταναλωτή. Το awareness τι είναι? Είναι όταν ο καταναλωτής πελάτης ακούει πρώτη φορά για μας, για το brand μας, μπορεί να μας ήξερε καθόλου, μπορεί να μας ήξερε αλλά να μην ήξερε με τι δραστηριοποιούμαστε. Και είναι το πρώτο touch point, η πρώτη στιγμή που επικοινωνούμε με τον εκάστοτε καταναλωτή. Αυτό θα μπορούσε να μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από μια διαφήμιση της Startling, η οποία έτυχε να με ακολουθήσει αυτές τις μέρες πριν τη σημερινή κουβέντα. Οπότε ήταν πολύ ωραία ευκαιρία να το δούμε και στην πράξη. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Εγώ δεν είχα ξανεκτεθεί στις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η Startling, οπότε βλέπουμε το τι δίνει ξεκάθαρο με τα bullets, να μου εξηγήσει, να προσπαθήσει να με βάλει, να σκεφτώ εφόσον αυτό το προϊόν έχει νόημα για μένα, για την υπηρεσία μου. Έχοντας λοιπόν εκτεθεί για πρώτη φορά στο μήνυμα αυτό, περνάμε στο επόμενο βήμα, που είναι το βήμα του consideration. Άρα ο πελάτης, ο καταναλωτής, έχει δει το μήνυμά μας μια φορά, έχει εκτεθεί στο brand μας, μας ξέρει σε έναν βαθμό και αρχίζει να μας υπολογίζει σαν μια από τις εναλλακτικές τις οποίες έχει, μέχρι να καταλήξει στην επιλογή τελική και να προχωρήσει σε μια αγορά. Επομένως, εδώ είμαστε λίγο πιο χαμηλά σε αυτό το funnel που βλέπαμε νωρίτερα και πλέον μια κίνηση όταν κάποιος χρήστης βρίσκεται στη διαδικασία του consideration μπορεί να είναι η αναζήτηση στην Google. Άρα εδώ πάω και έχοντας πάρει λίγο το μικρόβιο από το banner που με πέτυχε στο βήμα του awareness, προβληματίζομαι και ψάχνω λύσεις για POS, βλέπω τα αποτελέσματα της Google. Το δεύτερο εδώ πληρωμένο αποτέλεσμα είναι της Cardling και πάλι, άρα με επιτυχαίνει και στο επόμενο βήμα η συγκεκριμένη εταιρεία με διαφήμιση και πατώντας πλέον στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα οδηγούμε στο site όπου μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες και να με πείσει σε έναν βαθμό να προχωρήσω σε κάποια ενδεχομένω συνεργασία. Και φυσικά κατεβαίνοντας το τελευταίο βήμα, το conversion, πλέον έχω πιστεί, έχω καταλήξει, έχω αποφασίσει πώς θέλω να προχωρήσω και πλέον μπαίνω κατευθείαν directly στο site του πελάτη, στο site του συγκεκριμένου προμηθευτή, ώστε να μπορέσω να αγοράσω, βλέπετε, με το κουμπάκι ξεκάθαρα, να πραγματοποιήσω το action το οποίο θέλω, όπου είναι το αγορά τώρα. Άρα βλέπετε έτσι απλοϊκά πώς ένα brand μπορεί να αγγίξει σε διαφορετικά κανάλια, με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό μήνυμα τον καταναλωτή, με βάση το που βρίσκεται σε αυτό το funnel. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς επιλέγουμε τη στρατηγική μας. Η στρατηγική είπαμε ότι χωρίζεται στις τρεις αυτές βασικές, τρία βασικά στάδια του ταξιδιού του καταναλωτή μας, awareness, consideration και conversions, και το καθένα μας φέρνει κάποια αποτελέσματα, μας βοηθάει να πετύχουμε κάποιους στόχους. Σε επίπεδο awareness, οι στόχοι που πετυχαίνουμε είναι και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και καμπάνια, είναι να φέρουμε το μήνυμά μας όσο το δυνατόν πιο μπροστά σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, άρα να πετύχουμε μια καλή κάλυψη στο επιθυμητό κοινό στόχο. Σε επίπεδο consideration, εδώ βλέπουμε κάποια πιο απτά αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε. Μιλάμε για επισκέψεις στο site, άρα κάποιος μπαίνει και ξαναμπαίνει, διαβάζει, ενημερώνεται, βλέπει τα offerings. Μπορεί να είναι video views, αν χρησιμοποιήσουμε μια πλατφόρμα η οποία προωθεί
το δικό μας προϊόν, την υπηρεσία και εξηγεί στο χρήστη γιατί πρέπει να επιλέξει εμάς έναντι κάποιου άλλου. Τα lead generation, άρα κάποιος να δηλώσει ενδιαφέρον για κάτι το οποίο εμείς προσφέρουμε και το engagement με κάποιο post μας, με κάποια ανάρτηση. Και τέλος καταλήγουμε στην διαδικασία του conversion, στο τελευταίο βήμα, όπου εδώ στην ουσία μετράμε actions στο site μας, τα οποία επιβεβαιώνουν την εμπορική επιτυχία, στην ουσία ότι κάπως πούλησα ή τέλος πάντων πήρα τα στοιχεία του χρήστη τα οποία θέλω για να μπορέσω να προχωρήσω στην πώληση μετά με κάποιον άλλο τρόπο. Έχοντας λοιπόν επιλέξει το σε ποιο στάδιο του funnel θα στοχεύσουμε και τι στόχους θα ορίσουμε στο στάδιο αυτό, είναι σημαντικό να επιλέξουμε ποιο είναι το κοινό στόχος. Αν διαλέξουμε λάθος κοινό, στην ουσία είναι σαν να πετάμε κάποια λεφτά, σαν να μην φτάνει το μήνυμά μας στο κατάλληλο audience, το οποίο θα μπορέσει να αξιοποιήσει την πληροφορία αυτή που θα του δώσουμε. Και εδώ βλέπουμε άλλη μία δύναμη των digital καναλιών, η οποία είναι η πολύ ακριβή στόχευση. Πλέον ξεφεύγουμε από παραδοσιακές και παλαιακές λογικές όπου στοχεύουμε άντρες, γυναίκες ή συγκεκριμένα age groups και πάμε σε μια πολύ πιο συγκεκριμένη στόχευση, δημιουργώντας περσόνες, ανθρώπους με κοινά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, οι οποίοι μπορεί να στοχευθούν τόσο με βάση την ηλικία τους ή το φύλο τους, αλλά και με βάση άλλα πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα ενδιαφέροντά τους, οι συνήθειές τους, τι τους αρέσει να κάνουν online, πού να ενημερώνονται, και αξιοποιώντας όλες αυτές τις πληροφορίες, η κάθε πλατφόρμα μπορεί να μας δώσει μια πολύ πολύ πιο συγκεκριμένη στόχευση και άρα να φέρουμε το μήνυμά μας μπροστά στους πλέον σχετικούς χρήστες. Επόμενο βήμα στην κατάσταση αυτού του digital πλάνου είναι να διαλέξουμε τα κανάλια. Κάθε κανάλι έρχεται να καλύψει και να απαντήσει μια διαφορετική ανάγκη ή παραπάνω από μια διαφορετικές ανάγκες. Ενδεικτικά, κάποια από τα κανάλια τα οποία έχουμε στην φαρέτρα μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι social κανάλια όπως το Facebook, το Instagram και το Twitter. Είναι η σουίτα της Google, το Google Search, το Google Display Network, το YouTube και μετά άλλες πλατφόρμες, το newsletter marketing, email marketing, programmatic, affiliate και για όσους είναι λίγο πιο advanced ή που απευθύνονται σε κάποια άλλη αγορά πλην της ελληνικής, μπορούμε να δούμε και άλλες λύσεις σε μηχανές αναζήτησης όπως είναι το Baidu και το Yandex για Κίνα και Ρωσία, τα Bing Ads, αλλά μέχρι ακόμα και το Amazon προσφέρει λύσεις διαφήμισης για όσους θέλουν να προωθήσουν προϊόντα μέσα από το site. Προσπαθώντας λοιπόν τώρα όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε βάλει εδώ να τα συνδέσουμε λίγο με τα βήματα του funnel, θα μπορούσαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο awareness, μπορούμε να αξιοποιήσουμε κανάλια όπως τα social media, Facebook και Instagram, το Google Display και το YouTube, το καθένα αξιοποιώντας συγκεκριμένα formats, συγκεκριμένα είδη διαφημίσεων, που μας επιτρέπουν να πετύχουμε τους στόχους αυτούς που είδαμε νωρίτερα σε επίπεδο στόχων αναβήμα, αναστάδιο. Άρα το Facebook να δούμε τρόπους για να πετύχουμε υψηλό reach, υψηλή κάλυψη ή να φέρουμε video views. Το GDN με banners μπορούμε να φέρουμε το μήνυμά μας στα μάτια του καταναλωτή πολύ οικονομικά και σε πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη στο ελληνικό διαδίκτυο, καθώς καλύπτει περίπου το 90% των ελληνικών sites. Ενώ το YouTube με το βίντεο φορμά του μπορεί εύκολα να χτίσει το awareness που θέλουμε και να με έναν πολύ ωραίο τρόπο, ήχο, κίνηση, εικόνα, να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας. Κατεβαίνοντας ένα βήμα πιο χαμηλά, έχουμε το consideration. Πάλι αντίστοιχα κανάλια βλέπουμε, απλά με άλλους τρόπους, με άλλα formats και με άλλα μηνύματα. Και εδώ λοιπόν Facebook, και εδώ Instagram, και εδώ Google Display, και εδώ YouTube. Και εδώ έχουμε επιπλέον δύο έξτρα κανάλια, τα search κανάλια της μηχανής αναζήτησης. Άρα αξιοποιούμε ίδια κανάλια, παρόμοια ενδεχομένω στόχευση, αλλά άλλα formats και άλλο μήνυμα για να πετύχουμε το στόχο του consideration. Και τέλος, σε επίπεδο conversion, εδώ έχουμε λίγο μεγαλύτερη διαφοροποίηση, καθώς επιλέγουμε κανάλια τα οποία είναι πιο κοντά στο να μας φέρουν μία πώληση, είναι πιο κοντά στο να πείσουν ένα καταναλωτή να προχωρήσει σε ένα συγκεκριμένο action και είναι κανάλια τα οποία είναι τα πιο cost efficient ως προς το πόσο εύκολα θα μας φέρουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Εδώ μπορεί να είναι μια πώληση ή ένα άλλο action μέσα στο site μας. Και για να μην σας κουράζω λοιπόν, έτσι συμπιέζοντας και προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε όλη την πληροφορία σε ένα slide,
είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο καταναλωτής εξελίσσεται, εξελίσσεται συνέχεια και μαζί με αυτό να εξελίσσονται και απαιτήσεις του. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί τα κανάλια είναι εκεί για να μας βοηθήσουν, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι και ευκίνητοι στο να προσαρμοζόμαστε στη νέα πραγματικότητα και στα νέα δεδομένα, ώστε να απαντάμε πάντα με τον σωστό τρόπο στο αντίστοιχο κοινό. Άρα πλέον δεν μιλάμε για ένα κανάλι το οποίο είναι nice to have, ένα έξτρα κανάλι επικοινωνίας. Μιλάμε για ένα από τα βασικά κομμάτια μιας στρατηγικής επικοινωνίας. Εφάμιλη πλέον, θα έλεγα εγώ, ως digital κιόλας άνθρωπος των παραδοσιακών media. Και φυσικά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ιδανικό πλάνο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα κομμάτια που συζητήσαμε, να ξεκινήσουμε από το πού βρίσκεται ο ιδανικός χρήστης για μας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, και ανάλογα με το στάδιο να επιλέξουμε τη στόχευση, χωρίς να περιοριζόμαστε δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά να επενδύουμε σε συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που θα μας επιτρέψουν να βρούμε το πιο ιδανικό και κατάλληλο κοινό. Και φυσικά, με βάση αυτά τα δύο, να κάνουμε την αντίστοιχη επιλογή των καναλιών, η οποία θα μας φέρει, θα βοηθήσει να φέρουμε βασικά το μήνυμά μας μπροστά στους κατάλληλους χρήστες και κατά συνέπεια να πετύχουμε και το στόχο ανάλογα και με το σε ποιο στάδιο πάμε να στοχεύσουμε. Αυτά από εμένα. Φαντάζομαι τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε όλες μαζί στο τέλος. Οπότε... Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριγώνη. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήδη από τις ερωτήσεις για τη συνέχεια. Τέλεια, τέλεια. Ανυπομονώ. Σειρά έχουν οι κυρίες του σημερινού webinar, οι οποίες θα μιλήσουν για το δημιουργικό κομμάτι, από ό,τι έχω καταλάβει, μέσα από την παρουσίαση με τον πολύ ευρηματικό και δημιουργικό τίτλο Comms in 2021, Poetry, Algebra και Burgers. Γεια σας. Γεια σας. Όπως τα είπατε λοιπόν, επικοινωνία το 2021, ποίηση, άλγεβρα και μπέργκερ. Είμαστε Giraffes in the Kitchen και σήμερα θα σας δείξουμε πώς συνδυάζοντας την ποίηση, δηλαδή το creative, εκπρόσωπος η Στεφανία Καποδίστρια δίπλα μου, που είναι κειμενογράφος, συνδυαζόμενη με την άλγεβρα, στην περίπτωσή μας εγώ, η Κωνσταντίνα Μπελουργού, account manager. Άλγεβρα μπορούν να θεωρηθούν και άλλα πράγματα, βέβαια, που θα δούμε στην πορεία. Μαζί μας φτιάχνουν το μπέργκερ, δηλαδή την καμπάνια ή και την επιβράβευση του να δουλεύεις γενικότερα στη διαφήμιση. Οπότε, στην περίπτωσή μας, δεν ήταν μπέργκερ, αλλά ήταν μπουγατσάν. Λοιπόν, ήταν ένα χειμωνιάτικο πρωί και ένας νέος πελάτης μπήκε στα γραφεία μας. Το λέγανε Γιώργο και θα άνοιγε ένα νέο μπραντσάδικο στη Νέα Σμύρνη. Για όσους ξέρουν τη Νέα Σμύρνη. Από εδώ και πέρα θα το λέμε Στρέλνα Νέα Σμύρνη. Οπότε, τι ήθελε ο Γιώργος, όπως καταλαβαίνετε, θέλει πελάτες. Πελάτες όχι digital, πελάτες physical. Του λέμε εμείς του Γιώργου, Γιώργο, έχεις έρθει το κατάλληλο μέρος, θα τρώμε τσάμπα για πάντα, λέμε εμείς. Οπότε, το client service, στην περίπτωσή μας θα πω ότι είμαι εγώ, μόνο, βγάζει μια κόλλα χαρτί και γράφει. Λοιπόν, Εστρέλα Νέα Σμύρνη είναι franchise, δεν είναι στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, αλλά λίγο πιο εκεί, μια στάση πιο δεξιά. Δεν κάνει delivery, δεν κάνει κρατήσεις, δεν έχει υπαλλήλους και ανοίγει σε ένα μήνα. Τα σβήνω όλα. Μαζευόμαστε τώρα, strategists, planners, κάποια άλλη από το client service, λίγο performance, έτσι άνθρωποι non-creative θεωρητικά και βγάζουμε το creative brief, το οποίο... Είναι το εξής απλό. Θέλω τη νεοσμυρνιώτισσα Instagrammer Mary να νιώθει φόμο όταν δεν είναι στο Εστρέλα Νέα Σμύρνη, δίνοντάς της social approval. Απλό, αλλά και περίπλοκο. Το συντάσσουμε και το στέλνουμε στο creative. Φτάνει λοιπόν αυτό στο creative. Και βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση μπροστά μας. Το creative, όπως βλέπετε και από αυτό το πολύ ωραίο slide, αποτελείται από τον creative director, τον art director, copywriter, designer, φωτογράφο και video editor σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε φτάνει λοιπόν σε εμάς αυτό το brief και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε την creative idea. Είναι η δημιουργική ιδέα, η μεγάλη ιδέα
που κρύβεται πίσω από κάθε καμπάνια και ουσιαστικά είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο που θα τη δει να πει «ΟΚ, okay, το θέλω αυτό, θέλω να πάω εκεί, θέλω να το δοκιμάσω αυτό, το χρειάζομαι». Στη δική μας περίπτωση, η creative idea πέρασε από διάφορα κύματα, τελικά κατέληξε σε μια φράση, η οποία ήταν η εξής. «Το διγουρεύεστε». Στην πραγματικότητα αυτή η φράση για μας είχε μεγάλη σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όντως ήταν μια φράση που έδειχνε ότι θέλουμε σίγουρα να κάνουμε όποιον βλέπει τα social media μας να λιγουρεύεται το φαγητό. Και δεύτερον, γιατί πρόκειται για μια φράση που όλοι το ξέρετε, ότι γεννήθηκε μέσα στο ίντερνετ, εδραιώθηκε ως pop culture και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Οπότε, λίγο πολύ έδειχνε το ποιοι θέλουμε να είμαστε και το πού θέλουμε να πάμε. Ας πάμε τώρα όμως να το κομματιάσουμε λιγάκι, για να δούμε όλα τα στοιχεία του. Τι χρειαστήκαμε. Χρειαστήκαμε σίγουρα υψηλής αισθητικής φωτογραφίες, γιατί πλέον το Instagram το ξέρουμε όλοι ότι ακόμα και από everyday users είναι, οι φωτογραφίες είναι professional, οπότε θέλαμε σίγουρα η φωτογραφία να είναι επαγγελματική και υψηλής ποιότητας. Θέλαμε να είναι λιγουρευτή. Θέλαμε να σε κάνει να θες να μπεις μέσα στην εικόνα και να φας αυτό το πιάτο. Θέλαμε να είναι instagramική. Θέλαμε να είναι δημιουργική και να σε κάνει να θέλει να δοκιμάσει αυτό το πράγμα και να πας εκεί. Θέλαμε να είναι fun και θέλαμε να είναι και seasonal. Αυτό εννοείται ότι πριν από κάθε φωτογράφηση, λοιπόν, γινόταν ένα εσωτερικό process το οποίο διαλέγαμε τι props θα έχουμε, τι δημιουργική διαδικασία θα ακολουθήσουμε, τι θα χρειαστούμε εκεί πέρα και όλα αυτά. Και φυσικά χρειαστήκαμε μαγεία. Η μαγεία εδώ πέρα είναι ένα quirky, λίγο ηρωνικό και pop είδος copywriting και μια kids pop αισθητική. Τι κάναμε λοιπόν? Βασικά ήταν δεσμένα όλα αυτά από τη δική μας social media ζωή, γιατί στην πραγματικότητα εμείς ήμασταν αυτοί που θα θέλαμε να πάμε στο Estrella και να δοκιμάσουμε αυτά τα πράγματα, να τα φωτογραφίσουμε και να νιώσουμε κι εμείς ότι okay, είμαστε μέλος αυτής της παρέας. Θεωρώντας ότι είμαστε και οι δύο wannabe Instagrammers που θέλουμε να πηγαίνουμε για brand την Κυριακή και να βγάζουμε story το πιάτο μας. Είμαστε στα freak Mary's κι εμείς, η αλήθεια είναι. Και ο στόχος μας ήταν να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το «αχ, αυτό είναι τόσο εγώ» ή το «πω πω, αυτό είμαστε τόσο εμείς» ή το «πω πω, αυτό είναι τόσο τώρα, τόσο επίκαιρο», αυτό το συνέστημα. Οπότε τι κάναμε, ξεκινήσαμε με το πρώτο μας post. Στην εικόνα βλέπουμε την αβαρχίδα του Estrella, που είναι το Μπουγατσάν, αγαπητό σε όλους, και ένα copy ερχόμαστε με έναν τρόπο γραμμένο που δείχνει ποιοι θα είμαστε. Θεϊκό. Θεϊκό, ναι, divine. Αυτοί θέλαμε να είμαστε. Το ερχόμαστε γράφτηκε έτσι για συγκεκριμένους λόγους. Θέλαμε να είμαστε fun, θέλαμε να είμαστε και λίγο provocative. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Συνεχίσαμε, διαβάζω και λίγο το copy πάνω, γιατί έχει σημασία. Σε ποιο ουράνιο και τόξο έχεις ξαναφάει τέτοια pancakes? Ήταν η περίοδος ενός γνωστού reality με μοντέλα. Εμπνευστήκαμε από εκεί και το χρησιμοποιήσαμε. Καλό είναι να κοιτάτε και τα comments, γιατί έχει σημασία ότι αυτό το πράγμα εμείς χαιρόμασταν που το γράφαμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν χαιρόμασταν μόνοι μας. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό. Συνεχίσαμε με λίγο έτσι, θέλαμε λίγο να κοροϊδέψουμε τους εαυτούς μας, δεν μας παίρνουμε και πολύ σοβαρά. Οπότε το copy έγραφε σε οδομός και αυγά ποσέ για μπραντς, δες και είμαστε τίποτα πελούσι. Καλό παιδί, αλλά ήθελε να παίρνει πατάτες από το πιάτο μου, σε όλους έχει συμβεί. Σας νιώθουμε. Κάνε tag αυτό που σου έχει φάει τη ζωή με τις φωτογραφίες στην πραγματικότητα που δεν τρώει μπουκιά αν δεν ποστάρει πρώτα το πιάτο του. Και ναι, και αυτό έχει συμβεί σε όλους μας. Από κάτω έκαναν mention ένα στον άλλον ότι πω πω αυτός είσαι εσύ, αυτή είσαι εσύ. Εδώ πέρα πήραμε έτσι με αφορμή ένα άλλο reality μαγειρικής που είχε έτσι υποχθεί μια τάκα αστεία. Και με το γεγονός ότι μας ρωτούσαν συνεχώς αν κάνουμε κρατήσεις και εμείς δεν κάναμε κρατήσεις, βρήκαμε έτσι έναν φάνταστο και δημιουργικό τρόπο να τους πούμε ότι δεν κάνουμε κρατήσεις. Χρησιμοποίησαμε αυτή την ατάκα από το συγκεκριμένο reality και φτιάξαμε αυτό το post. Έχετε κάνει κράτς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πλησίαζε το Αγίου Βαλεντίνου, οπότε ήταν Valentine's themed και το πιάτο και όλη η αισθητική. Γράψε μας την καλύτερη ατάκα πεσήματος, μου ξέρεις την οδό μου αρέσεις. Αυτό έχει όντως συμβεί σε art director της ομάδας μας. Σε περίπτωση που ψάχνεσαι, είναι και δώσαμε τη διεύθυνσή μας. Του Διονύση. Και του Διονύση, ναι. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάναμε ήταν ότι θέλαμε να εχμαλωτήσουμε το momentum, το social media. Δηλαδή, πραγματικά, σε ό,τι φτιάχναμε και σε ό,τι γράφαμε, ήμασταν πάρα πολύ aware για το τι συμβαίνει γύρω μας τη συγκεκριμένη περίοδο.
Οπότε αναμενόμενα ήρθε και η αγάπη, που στην περίπτωση των social media η αγάπη είναι το community. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, από άτομα τα οποία σχολιάζανε γιατί περίμεναν με ανυπομονησία τη δική μας απάντηση, την απάντηση του Estrella. Το community του Estrella γραφόταν από το ίδιο άτομο που έκανε και τα copies, ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και να μην αλλάζει αυτό το πράγμα. Θα σας δείξω μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, μας είχαν γράψει το αγαπημένο μου Estrella λόγω των περιγραφών. Hashtag πελούση. Και απαντούσαμε, εμείς κορίτσια, ρίξτε πάνω σας μια προχειρία, δεν που κελάτε. Να κανονίσω να μην έχει άδειο ο μπάτερ μου τότε, να κρατάει κάποιος την άδεια. Παιδιά, απαντούσαμε εμείς με Ντένι Μαρκορά, πάρα πολύ πλούσιο γκίπ. Οπότε γινόταν αυτό το παιχνιδάκι, το οποίο απολαμβάναμε και εμείς πάρα πολύ και φυσικά απολάμβανε και το κοινό. Γιατί ένιωθε ότι όντως δεν μιλάει με ένα πρόσωπο μπραντ, αλλά μιλάει με το μπραντ το ίδιο, το οποίο είχε ψυχή τελικά. Θα πω μερικά ακόμα παραδείγματα. Τι μας έλεγανε, τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα ανοίξετε τέλος, περιμένουμε απόξω, δεν είμαστε τίποτα πτωχοί. Και γράφαμε εμείς, αγάπη την Τετάρτη θα γίνει του Μπουγατσάν. Από κάτω μας γράφανε, ετοιμάσου να πάμε να ανεβάσουμε την πύχη, που αυτό ήταν πάλι από κάποιο reality. Απαντούσαμε εμείς, από εμάς είναι ναι. Ατάκα από το αντίστοιχο reality. Γενικά, αυτό που κάναμε ήταν να μπαίνουμε κατευθείαν στην κουβέντα, χωρίς να καθυστερούμε και να δείχνουμε ότι ξέρουμε για τι πράγμα μας μιλάς. Ξέρουμε και όχι μόνο ξέρουμε, το συνεχίζουμε και το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Σας αγαπώ, δεν ξέρω αν το είπα, Ρεκιτζή εμείς, εννοείται ότι πάντα ένας Μιχάλης Ρεκιτζής μπορεί να χωρέσει. Και μετά υπήρχε μια κουβέντα για τους σερβιτόρους μας, γιατί γράφανε από κάτω ότι τι ωραίοι σερβιτόροι, εμείς λέγαμε τι γίνεται παιδιά με τους σερβιτόρους, πείτε μας και θα το δείσουμε. Οπότε γενικά υπήρχε ένα τέτοιο, να το πω, αλυσβερίσι, το οποίο ήταν πολύ φαν και για τις δύο πλευρές. Ναι, καλησπέρα κούκλα, έχω εκπτωτικό για Estrella, να το μοιραστούμε. Καλησπέρα κούκλα, είσαι για ένα μπουγατσάμ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Δηλαδή, κάναμε αυτό το παιχνιδάκι κι εμείς. Οπότε, αυτή η αγάπη μεταφέρθηκε μετά και στο κατάστημα. Εδώ πέρα που βλέπετε αυτή την πολύ ωραία καρτούλα, είναι γραμμένο στον τοίχο του μαγαζιού ένα κόπι από post που είχαμε κάνει εμείς στα social media. Οπότε, ουσιαστικά, υπήρχε ένα τόσο έντονο interaction που πλέον από το digital γινόταν physical η όλη κατάσταση, ας πούμε, στα social media. Οπότε, αφού υπήρξε η αγάπη και αφού υπήρξε και το community, ήρθαν και οι αριθμοί. Για να μιλήσουμε και για αριθμούς και για targeting πλέον, το targeting μας ήταν πάρα πολύ στενό και αφορούσε μόνο τη Νέα Σμύρνη και γύρω περιοχές, γιατί Estrella υπήρχαν παντού, σε όλη την Αττική. Εμείς θέλαμε με το δικό μας το Estrella να μαζέψει κόσμο. Οπότε, καθημερινά πιάναμε το 45,5% του πιθανού κοινού μας. Το engagement rate μας έφτασε το 41%, που για ένα brand είναι αρκετά μεγάλο ποσό. Συνήθως αυτό το έχουν οι influencers οι πολύ έτσι δυνατοί. Και μέσα σε 5 μήνες δημιουργήθηκαν πάνω από 1.200 posts και stories στο Estrella πλέον. Οπότε, τώρα ξέρετε τι σημαίνει επικοινωνία το 2021 και τι σημαίνει όταν συνδυάζεις την τέχνη, τους αριθμούς, αλλά και την επιβράβευση του να δημοσιεύει τη δουλειά σου, του να όντως να έχεις πελάτες, όντως να έχεις clicks, όντως να έχεις likes. Τώρα ξέρετε. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία και στον κύριο Ξηδά. Θα μας μιλήσει για digital strategy στην περίοδο της πανδημίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Δημήτρη. Να πω καταρχάς συγχαρητήρια στις συναδέλφους, εξαιρετική παρουσίαση, τις κυρίες από την Giraffes, όπως και τον Ιάσον από την Adjust. Ήταν πολύ ωραία παρουσίαση, συγχαρητήρια. Και να πω εδώ ότι επειδή συνήθως στην Ελλάδα όταν λέμε επιχειρηματίας εννοούμε κάποιος που έχει μαγαζί εστίασης, καφέ ή φαγητό, και παρότι είναι τόσοι πολλοί, ελάχιστοι είναι αυτοί που κάνουν διαφήμιση και επιλέγουν να πάνε σε ένα agency που θα πληρώσουν και θα κάνουν ωραία πραγματάκια. Οπότε αφενός ελπίζω να πληρωθήκατε, πιστεύω ότι θα έγινε αυτό. Αφετέρου, αυτοί που το κάνουν βλέπεις πώς μπορούν να ξεχωρίσουν. Δηλαδή ελάχιστοι είναι αυτοί που το κάνουν. Και να που το κάναν κάποιοι σωστά, με μια σωστή εταιρεία, μια σωστή στρατηγική και η δουλειά ξεχώρισε. Και πράγματι το engagement που δείξατε ήταν πολύ μεγάλο.
Λοιπόν, εγώ σήμερα ετοιμάστηκα να μιλήσω, μου είχε πει ο Δημήτρης να μιλήσω για στρατηγική και για case studies. Δεν θα προλάβω να πω πολλά και για τα δύο. Θα ξεκινήσω να πω κάτι εισαγωγικό για στρατηγική και θα περάσω κάποια case studies που έφερα που αφορούν στην περίοδο της πανδημίας, την πρώτη μάλιστα, τότε που τα είχαμε χαμένα και δεν ξέραμε αν την επόμενη μέρα θα έχουμε εταιρείες. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν και για σένα ήταν το ίδιο. Για μένα ήταν έτσι όμως. Δηλαδή την επόμενη μέρα δεν ήξερα να θα έχω εταιρεία όταν έσκασε αυτό. Τελικά πήγαν τα πράγματα καλά, αλλά τότε είχαμε, αν μη τι άλλο, όλοι ανησυχήσει. Λοιπόν, σε σχέση με τη στρατηγική, θέλω να πω 2-3 πράγματα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, Δημήτρη. Βλέπω έχουμε σχεδόν 300 άτομα στο YouTube, που είναι πολλοίς κόσμος. Οπότε, μπράβο σας. Είναι ταυτόχρονοι χρήστες, είναι παραπάνω από αυτούς. Περίπου πόσοι είμαστε, έτσι, αν ξέρεις το νούμερο. Γύρω στους 700 με 1000. Wow, πολύ μεγάλο webinar. Διπλά συγχαρητήρια, λοιπόν. Αυτό που ήθελα να πω, λοιπόν, σε σχέση με τη στρατηγική και ειδικά για όσους είναι στο Mediterranean College αλλού που διαβάζουν και ασχολούνται με το digital marketing ή με το marketing γενικότερα, είναι ότι θα δείτε κάποια φοβερά νέα εργαλεία, το Facebook, το Google, τα οποία έχουν και ένα φοβερό βάθος. Το φοβερά δεν το λέω ειρωνικά. Σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχε το Facebook, το Google και αυτά τα εργαλεία, κανένας από εμάς δεν θα ήταν εδώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Ούτε εσείς ούτε εμείς. Και δεν θα είχαμε εταιρείες και δουλειές κλπ. Το θέμα με αυτά είναι ποιο, ότι είναι πολλά εργαλεία με μεγάλο βάθος και εκεί παθαίνεις αυτό που λέμε παράλυση. Δηλαδή λες τι θα δουλέψω και πού θα το δουλέψω και τι θα κάνω. Το οποίο ok, αυτό με την εμπειρία και με το practice αρχίζει κάπως και διαμορφώνεται, ξέρεις ανάλογα με το στόχο ή ανάλογα με το τι προϊόν έχεις να διαφημίσεις, τι πρέπει να χρησιμοποιήσεις από τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου. Το ζητούμενο όμως λοιπόν είναι έχοντας όλα αυτά τα εργαλεία να μπορέσεις να φτιάξεις μια στρατηγική, γιατί η στρατηγική είναι αυτό που σε βοηθά να ξέρεις τι από αυτά σου είναι χρήσιμο σε κάθε περίπτωση. Και επειδή όμως όλα αυτά τα εργαλεία, όσο περνάει ο καιρός, γίνονται καλύτερα και πολλά πράγματα θα αυτοματοποιηθούν και δεν θα χρειαζόμαστε σε 5 ή 10 χρόνια να κάνουμε αυτά που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή πολλά πράγματα σε σχέση με τη στόχευση και για παράδειγμα το Facebook και το Instagram τα κάνει πολύ καλά από μόνο του. Αυτό εικάζει ότι θα είναι η τάση. Δηλαδή, στα επόμενα χρόνια τα εργαλεία θα γίνουν πάρα πολύ καλά στο να στοχεύουν, να στέλνουν το σωστό μήνυμα στους σωστούς ανθρώπους. Άρα, το low hanging fruit θα φύγει από εμάς. Θα πάει στα μηχανήματα από μόνο του. Το ζητούμενο λοιπόν, αυτό που θα έχουμε εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε, οι εταιρείες, θα είναι η στρατηγική. Η στρατηγική και το δημιουργικό. Το δημιουργικό τι είναι? Το δημιουργικό είναι εργαλείο. Αυτό που έδειξαν οι κοπέλες πριν, τι είναι? Γιατί χρειάστηκε να λένε όλα αυτά τα αστεία πράγματα και να φτιάχνουν αυτά τα ωραία πραγματάκια? Χρειάστηκε για να μπορέσουν να κερδίσουν τον αντίπαλο που έχουμε όσοι ασχολούμαστε με τη διαφήμιση. Ποιος είναι ο αντίπαλος? Είναι η αδιαφορία του κόσμου. Ότι όλοι από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να αγνοούμε τα διαφημιστικά μηνύματα. Με το που καταλάβουμε ότι κάτι είναι διαφήμιση, το αγνοούμε. Άρα η απάντηση των διαφημιστών σε αυτό είναι ότι φτιάχνω κάτι ενδιαφέρον, κάτι αστείο, κάτι περίεργο, σου τραβώ την προσοχή και προσέχεις αυτό που εγώ διαφημίζω. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται το δημιουργικό. Το δημιουργικό και η στρατηγική είναι κάτι που θα μείνει στους ανθρώπους και δεν το κάνουν μόνες τους οι συσκευές, τα εργαλεία, οι πλατφόρμες. Άρα λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να μάθουμε τη στρατηγική. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και όσο αυξάνονται τα εργαλεία που θα αυξάνονται, τόσο πιο σημαντική γίνεται και η γνώση της στρατηγικής. Τώρα, να σας πω όλες τις περιπτώσεις, το πώς θα χρησιμοποιείτε τι ανάλογα με την περίπτωση, δεν μας φτάνει ο χρόνος, θα θέλαμε μήνες. Πιθανότητα για να το δούμε. Αυτό που έχει αξία όμως να σας πω είναι να σας δώσω ένα framework για να το κάνετε μόνοι σας. Και από την παρατήρησή μου, αυτό που έχω δει ότι βοηθάει κάποιον να ξεχωρίσει, βοηθάει έναν επαγγελματία που ξέρει τα ίδια εργαλεία με έναν άλλον, να είναι κάποιος καλός, κάποιος να είναι κορυφή, κάποιος να είναι μέτριος. Τι ξεχωρίζει τον καλό λοιπόν από το μέτριο? Είναι κάτι που λένε οι ψυχολόγοι ως ενσυναίσθηση. Είναι δηλαδή η δυνατότητά μας να μπορούμε να δούμε τη μεριά του άλλου. Γιατί αν το σκεφτείτε όλοι εμείς που διαφημίζουμε πράγματα, είτε είμαστε διαφημιστές, είτε είμαστε εταιρείες που πουλάμε, απευθυνόμαστε σε κάποιον. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να μπαίνουμε στα παπούτσια αυτού του κάποιου και να καταλαβαίνουμε πώς αυτός αντιδρά στα μηνύματά μας. Το πλεονέκτημα λοιπόν με όλα αυτά τα εργαλεία, το Facebook, το Google, όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι ότι μας δίνουν αμέσως feedback. Μπορούμε δηλαδή να δούμε αμέσως την επίδραση αυτών που κάνουμε. Και αυτό έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα.
Έχω δει είτε παιδιά που δουλεύουν στη διαφήμιση, είτε επιχειρηματίες που ξεκίνησαν χωρίς να ξέρουν τίποτα, αλλά μιλάμε για τίποτα από το αντικείμενο, να γίνονται πάρα πολύ καλοί, γιατί είχαν την περιέργεια και είχαν την ικανότητα της κρίσης, της ασυναίσθησης, να βλέπουν κάθε φορά πώς αντιδρά το κοινό σε αυτό που κάναν. Δηλαδή, και αυτό είναι το πιο βασικό να κάνετε για να μάθετε στρατηγική. Δηλαδή, ξεκινάς και λες, έχω ένα προϊόν. Κάνεις μία υπόθεση. Λες, θεωρώ ότι αυτό το προϊόν θα δουλέψει καλά στο Facebook και το Instagram, αν εμφανίσω μία τάδε τύπου φωτογραφία. Το τρέχεις λοιπόν. Η υπόθεσή σου μπορεί να είναι σωστή ή μπορεί να είναι εντελώς λάθος. Αυτά τα εργαλεία λοιπόν είναι πάρα πολύ καλά για να καταλάβεις αν αυτό που έκανες χτύπησε σωστά ή χτύπησε λάθος. Βλέπεις τα σχόλια του κόσμου, βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου. Και όλες αυτές οι πλατφόρμες, αν ακριβώς αυτό που αναζητάς είναι το feedback του κόσμου, θα σε βοηθήσουν να γίνεις καλός διαφημιστής, καλός επιχειρηματίας. Αυτό λοιπόν θέλω να κρατήσετε από αυτή την ομιλία, ότι πρέπει να ψάχνετε κάθε φορά στα μηνύματα που βγάζετε να βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος. Και τότε είτε η έννοια σας είναι να γίνετε διαφημιστές, είτε η έννοια σας είναι να πουλήσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μπορείτε να γίνετε πάρα πολύ καλοί, ξεκινώντας από μηδενική βάση. Φτιάχνεις λοιπόν υποθέσεις και θα πει κάποιος, καλά, όταν είμαι άσχετος, τι υπόθεση να φτιάξω? Όταν είσαι άσχετος, θα δεις τι κάνει ένας ανταγωνιστής σου που ξέρεις ότι δουλεύει καλά, ή μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που ξέρεις ότι δουλεύει καλά, θα την αντιγράψεις. Μην τρέπεστε να αντιγράφετε. Όπως λέω σε συνέδρια και πολλοί κόσμος από κάτω αντιδρά, λέω, ξέρετε, η αντιγραφή πώς λέγεται? Είναι ντροπή? Είναι κάτι κακό? Τι είναι η αντιγραφή? Λοιπόν, η αντιγραφή είναι καινοτομία. Αν μπορέσεις να βρεις κάτι που κάνει ο άλλος καλά και να το εφαρμόσεις και εσύ, δεν είναι ντροπή αυτό. Αυτό είναι ξυπνάδα. Άρα ξεκινάς με αυτήν την υπόθεση και καθώς εσύ εκτελείς, καθώς εφαρμόζεις, βλέπεις τι δουλεύει και τι όχι. Αυτές οι πλατφόρμες μας το λένε. Και έτσι σιγά σιγά αποκτάς εμπειρία και μαθαίνεις τι θέλει ο κόσμος. Ο καλύτερος διαφημιστής λοιπόν ή ο καλύτερος διαφημιζόμενος είναι όχι πιο έξυπνος, είναι αυτός που ξέρει καλύτερα τι θέλει το κοινό του, σε τι αντιδρά το κοινό του. Και αυτά λοιπόν είναι τα εργαλεία. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτήν την εποχή και κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί αυτά τα εργαλεία μας βοηθούν να το δούμε. Τώρα, περνάω στο να σας δείξω κάποια case studies. Θα κάνω ένα share screen. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε την οθόνη μου. Δημήτρη, τη βλέπετε? Δεν ακούω. Μάλλον είναι κλειστό το μικρόφωνο. Ναι, τη βλέπω, μια χαρά. Ωραία. Τώρα, ο πρώτος ομιλητής, ο Ιάσονας, έκανε μια πιο performance παρουσίαση. Δηλαδή, μίλησε περισσότερο για τα μέσα, τους αριθμούς, το πώς λειτουργεί ο κόσμος, το funnel κλπ. Τα κορίτσια κάνανε μια πιο δημιουργική παρουσίαση. Εγώ είμαι ανάμεσα στις δύο, οπότε έκατσε και ωραία. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την περίοδο της πρώτης πανδημίας, τότε που δεν ξέραμε τι μας γινόταν, για κάποιες περιπτώσεις, δύο περιπτώσεις πελατών, που καταφέραμε τότε το αρνητικό να το γυρίσουμε σε θετικό, κυρίως εφαρμόζοντας μια άλλη στρατηγική. Λοιπόν, η πρώτη περίπτωση αφορά την Bo Concept Ελλάδος, η οποία δεν έχει e-shop, έχει sites παρουσίασης, και δεν έχει e-shop γιατί όταν πουλάς προϊόντα που κάνουν 4-5 χιλιάδες ευρώ το μέσο καλάθι, δεν πρόκειται κανείς να δώσει αυτά τα λεφτά online, ή τουλάχιστον παλιότερα, γιατί αυτό με την πανδημία κάπως άλλαξε. Άρα μιλάμε για ένα μαγαζί, το οποίο, ένα δίκτυο καταστημάτων για να το πω σωστά, το οποίο πουλά τα προϊόντα του μέσα από τα φυσικά καταστήματα, δηλαδή ο κόσμος βλέπει online και αγοράζει offline, το οποίο τι έχει? Έχει κλειστά τα καταστήματά του, άρα δεν μπορεί να πουλήσει. Εκεί λοιπόν μας ήρθε μια ιδέα μαζί με τον πελάτη. Η ιδέα ήταν η εξής. Ήταν να κάνουμε μια καμπάνια μέσα στο lockdown, η οποία θα άλλαζε κάπως το business model για να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε εκείνη την περίοδο. Ποια ήταν λοιπόν η συνταγή? Η συνταγή ήταν να αλλάξουμε τα βασικά μεγέθη. Μέχρι τότε ποιο ήταν το βασικό μέγεθος? Ήταν η επίσκεψη του κόσμου στο κατάστημα. Αυτό το αλλάξαμε σε ένα online μέγεθος, που είναι η συλλογή leads. Δηλαδή το να πάρουμε τα στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερομένων πελατών. Ποια άλλη υπηρεσία είχε offline η εταιρεία που δούλευε καλά? Είχε το interior design. Δηλαδή πας σε ένα κατάστημα από concept, σου προσφέρουν έναν διακοσμητή του σπιτιού σου, έναν άνθρωπο κανονικό, δηλαδή, ο οποίος έρχεται σπίτι σου και σου δίνει συμβουλές, και αυτό, μέσω αυτής της υπηρεσίας, έχει αποδειχθεί ότι ο κόσμος αγοράζει περισσότερο. Είναι πιο εύκολο και να κλείσει πώληση και να αγοράσουν περισσότερο. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνεις, γιατί πλέον δεν έβλεπες κόσμο, δεν υπήρχε κατάστημα.
Αυτό που το γυρίσαμε λοιπόν σε chat ή video call με διακοσμητή, όπου ο πελάτης σου δείχνε το σπίτι του, ο διακοσμητής έπαιρνε τα σχέδια και πάση περιπτώσει γινόταν η διαδικασία όλη απομακρυσμένα. Και το τρίτο κομμάτι ήταν τι κάνει ο πελάτης, πάει σε ένα κατάστημα και κοιτάει όλη την έκθεση. Αυτό το γυρίσαμε σε online χάρη σε ένα εργαλείο που μας δώσαν οι Δανείοι, η μητρική εταιρεία. Σε όλα μας τα μηνύματα προσαρμοστήκαμε αμέσως, μιλήσαμε για ασφάλεια, είπαμε ότι φέρνουμε ένα κατάστημα της Book Concept στο σπίτι σου, μην έρθεις εσύ σε εμάς, αρθούμε εμείς σε σένα. Να το showroom που σας έλεγα πριν. Σε όλες τις καμπάνιες αναφερόμασταν στο κομμάτι του safety, ότι είναι μια ασφαλής υπηρεσία και της παροχής αυτή που σας έλεγα, της απομακρυσμένης παροχής όλων αυτών των υπηρεσιών. Και τρέξαμε λοιπόν στοχευμένες καμπάνιες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μάλλον πάμε να δούμε τα metrics αρχικά. Μέσω του Facebook και το Instagram δείξαμε όλα αυτά που σας είπα σε 400.000 ανθρώπους. 11.000 εξ αυτών κάναν και το έξτρα βήμα, κάναν κλικ να μπουν στα sites με ένα πολύ χαμηλό κόστος, με 9 cent ανά κλικ, το οποίο είναι χαμηλό για qualified, όπως λέμε, leads. Μέσω Google είχαμε 2,5 εκατομμύρια impressions. 13.000 άτομα κάναν το έξτρα βήμα, μπήκαν στο site. Εδώ ήταν ακόμη πιο χαμηλό το κόστος ανά κλικ. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι τα business results. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα εδώ. Δηλαδή, OK, τα κάνατε όλα αυτά, φέρατε κόσμο, δείξατε ωραία πράγματα, είχε κανένα νόημα, ρε παιδιά? Πάμε να δούμε. Ήρθανε 1.200 leads, άνθρωποι δηλαδή, 1.200 άνθρωποι μέσα σε ένα μήνα, οι οποίοι είπαν ότι εγώ θέλω να αγοράσω έπιπλα. Και γίνανε 500 παραγγελίες. Και έγραψε zero record ever η Book Concept σε εκείνη την εμπορική ενέργεια που ήταν σε εκείνο τον 1-1,5 μήνα. Το νούμερο δεν μπορώ να σας το πω, αλλά είναι πολύ μεγάλο, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Άρα λοιπόν εδώ καταφέραμε, γνωρίζοντας αυτό που σας έλεγα πριν, γνωρίζοντας τα εργαλεία, γνωρίζοντας τη στρατηγική, καταφέραμε να προσαρμοστούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που κανείς μας άλλωστε μέχρι τότε δεν είχε τύχει. Τώρα, το δεύτερο case study αφορά την πολυεθνική εταιρεία Steel, την γνωρίζετε φαντάζομαι περισσότεροι, οι οποίοι, ακούστε τι έτυχε. Έτυχε στην περίοδο εκείνη του lockdown να έχουν βγάλει ένα εργαλείο, αυτό που βλέπετε στην φωτογραφία, που είναι το πιο μικρό ξυλοκοπτικό στον κόσμο. Είναι ένα προϊόν που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, ούτε από ανταγωνιστές. Είναι ένα παρθένο προϊόν. Βγήκε τότε. Και ενώ η εταιρεία είχε κανονίσει να κάνει τηλεοπτικές καμπάνιες κλπ. Και digital, με το digital να είναι μικρότερο, ξαφνικά λόγω της κατάστασης παγώσαν όλα και αποφάσισαν να βγουν μόνο με digital. Άρα, εδώ είχαμε την τύχη να μπορέσει η εταιρεία να δει τι ψάρια πιάνει το digital. Γιατί ξαφνικά ενώ έχεις να λανσάρεις ένα νέο προϊόν που δεν το ξέρει κανείς και έχεις πολλά μέσα, ξαφνικά έχεις μόνο το digital. Και εδώ μας δίνεται και το πλεονέκτημα να δούμε κι εμείς ποια ήταν πραγματικά το αποτύπωμα του digital στις πωλήσεις αυτού του προϊόντος. Τι κάναμε λοιπόν? Πήγαμε να κάνουμε αναγνωρισιμότητα για αυτό το προϊόν. Έτσι, όταν βγαίνει ένα καινούριο προϊόν που δεν το ξέρει κανείς, το πρώτο που θες είναι να το μάθει ο κόσμος. Τι τεχνικές χρησιμοποίησαμε? Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να σε προσέξει κάποιος, χρειάζεται οι διαφημίσεις σου να έχουν αυτό που λέμε στη Humble stopping power. Δηλαδή, όλοι μας τι κάνουμε όταν μπαίνουμε στο Facebook και το Instagram? Σκεφτείτε από τους εαυτούς σας. Σκρολάρουμε αένα, προς τα κάτω, προς τα κάτω, κατεβαίνουμε. Ειδικά όταν αντιληφθούμε ότι κάτι είναι διαφήμιση, τρέχουμε διπλή ταχύτητα. Λοιπόν, για να κάνουμε τον κόσμο λοιπόν να μας δώσει την προσοχή του, πρέπει η διαφήμιση μας να έχει stopping power, να τον κάνει να σταματήσει το σκολάρισμα και να μας δώσει την προσοχή του. Αυτό είναι το βασικό. Και οι καλύτερες διαφημίσεις είναι scroll stoppers. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι ότι σε παγώνουν και κοιτάς μόνο εκεί. Αυτό μας δείχναν και πριν οι κυρίες. Μας δείχναν ότι σκεφτόντουσαν ωραία πράγματα για να τραβήξουν την προσοχή μας. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε είναι ότι για να δημιουργήσουμε αναγνωρισιμότητα κάναμε ένα trick. Χρησιμοποιήσαμε πολλά touch points για να μας προσέξει ο κόσμος. Τι εννοούμε εδώ touch points? Touch points εννοούμε σημεία προβολής. Ας πούμε στο Facebook δεν είναι ένα το σημείο προβολής. Μπορείς να τρέξεις διαφήμιση με βίντεο, διαφήμιση με story, διαφήμιση με carousel, διαφήμιση με in-stream βίντεο. Άρα πήγαμε σε κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία, στο Facebook, στο Google, στο YouTube και χρησιμοποιήσαμε ό,τι touch points υπήρχε, γιατί έχουμε δει ότι όταν ο χρήστης σε βλέπει σε πολλά τέτοια σημεία, ακόμη και αν τον κυνηγάς με το remarketing, όταν σε δει σε πολλά, όχι μια φορά σε βλέπει με Facebook banner επανειλημμένος, πρέπει να σε βλέπει σε πολλά. Τότε του δημιουργείται η αίσθηση ότι είσαι παντού, ότι ρίχνεις εκατομμύρια στη διαφήμιση και ουσιαστικά ο στόχος που έχεις το να σε μάθει επιτυγχάνεται. Εδώ λοιπόν δημιουργήσαμε
μια σειρά από διαφημίσεις, οι οποίες τρέχαν με performance τρόπο, δηλαδή οι διαφημίσεις που πηγαίναν καλύτερα, παίρναν τα περισσότερα κλικ στην προκειμένη, τους δίναμε και τα πιο πολλά λεφτά. Άρα τις έβλεπε περισσότερος κόσμος. Φτιάξαμε λοιπόν πολλά διαφορετικά formats. Αυτό είναι ένα format εικόνας, αυτό είναι ένα format βίντεο, αυτό είναι ένα format YouTube βίντεο, αυτά είναι stories και Google banners. Συνολικά χρησιμοποίησαμε 17 διαφορετικά δημιουργικά που μπήκαν σε 14 διαφορετικά touch points και κυνηγούσαν το κοινό μας. Το targeting τώρα ήταν πολύ sophisticated και αυτό ήταν στοχευμένο. Στοχεύσαμε γεωργικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, οι οποίες ξέραμε από το δίκτυο της εταιρείας, ρωτήσαμε το δίκτυο της εταιρείας που είναι, ποιες είναι οι περιοχές που κινούνται περισσότερο στην Ελλάδα, και αυτές στοχεύσαμε μέσω του Facebook, βάζοντας μια πινέζα πάνω από το χάρτη των ελληνικών σε κάθε περιοχή. Στοχεύσαμε ενδιαφέροντα χρηστών, ανθρώπους που ασχολούνται με αγροτικά μηχανήματα, με κυπουρική κλπ. Στοχεύσαμε αυτούς που μετακομίσαν πρόσφατα σε νέο σπίτι, γιατί είναι πιθανό αυτοί να έχουν ανάγκη από εργαλεία. Και στοχεύσαμε ανθρώπους που ασχολούνται με DIY κατασκευές. Χρησιμοποιήσαμε παραπάνω από 21 διαφορετικά κοινά για να στοχεύσουμε. Και πάμε να δούμε και εδώ ποια ήταν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν ότι ουσιαστικά με το μισό budget, δηλαδή μόνο με digital διαφήμιση, καταφέραμε να περάσουμε τον στόχο που είχε τεθεί από την εταιρεία πριν από τον COVID, και ενώ υπήρχαν μέσα περισσότερο budget και κανάλια διαφήμισης όπως την τηλεόραση. Άρα με λιγότερο budget, λιγότερη μόνο digital διαφήμιση, ξεπεράσαμε το στόχο που είχε οριστεί για όλα τα κανάλια διαφήμισης. Και ένα bonus γρήγορο case study, ένας πελάτης μας, ο συγκεκριμένος, παίρνει κυρίες, θα τον ξέρετε, στην περίοδο της καραντίνας. Στην πρώτη καραντίνα είχαν πέσει η συγκεκριμένη κατηγορία, όπως και πολλές ακόμα, είχαν πέσει πωλήσεις. Ο πελάτης λοιπόν σκέφτηκε σε συνεργασία με έναν άλλο πελάτη μας και φτιάξανε διάφορες μάσκες. Βασικά η πρώτη κίνηση ήταν να φτιάξει πρώτο υφασμάτινες μάσκες, το οποίο τόνωσε τις πωλήσεις του σε μια περίοδο που τα άλλα είδη του δεν πουλούσαν. Κάτι που βγήκαμε και φωνάξαμε σε πολύ κόσμο στο Facebook. Βλέπετε ότι ακόμα και στο Google Search το κάναμε, στο Facebook, το κάναμε στο Instagram, αλλά και στο Google Search, σε όλα τα κανάλια πρέπει να είσαι εκεί που ψάχνει ο πελάτης σου για να πάρεις την πώληση. Αλλά το σημαντικό είναι πιο γρήγορα πουλούσαν όλοι οι φασμάτιδες μάσκες. Οπότε σε συνεργασία ο συγκεκριμένος πελάτης είχε την ιδέα μαζί με έναν άλλο πελάτη μας, την εταιρεία Γαλλιώτο CRCare, είχαν την ιδέα να φτιάξουν μια μάσκα η οποία είναι για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ομιλίας και οι οποίοι χρειάζονται να διαβάζουν, συγγνώμη, προβλήματα ακοής και χρειάζονται να διαβάζουν τα χείλη των άλλων ανθρώπων. Και καινοτομήσαν, φτιάξαν αυτή τη μάσκα, η οποία ουσιαστικά τόνωσε και για τις δύο εταιρείες το τζίρο του σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και κατάφερε όχι μόνο να κερδίσουν το χαμένο έδαφος από τις πωλήσεις, αλλά κατάφεραν να έχουν και 25% αύξηση πωλήσεων μέσω του συγκεκριμένου προϊόντος. Άρα εδώ αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αφενός στρατηγική και πώς πρέπει να προσαρμόζεσαι κάθε φορά και πόσο δυναμικό πράγμα είναι αυτό, αφετέρου το πώς καλές ιδέες και εμπορικές ιδέες σε έτσι δύσκολες περιόδους μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση και να αντιστρέψουν το αποτέλεσμα. Αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξηδά. Θα επανέλθουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, και περνάμε στον κύριο Κοκκόλη, κλείνοντας τον κύκλο των εισηγητών, ο οποίος θα μιλήσει για customer retention και τη σημαντικότητά του στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Κύριε Κοκκόλη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δημήτρη. Συγχαρητήρια σε όλους που παρουσιάσαν. Ήταν πολύ έτσι, ενδιαφέρουσες και χρήσιμες παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαία η σειρά, Δημήτρη, που μας έβαλες, αλλά νομίζω η δικιά μας θεματολογία έρχεται και δένει στα υπόλοιπα τα οποία αναφέραν οι συνάδελφοι. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο, έτσι κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, ότι ο ρόλος μας σαν agencies πηγαίνει περισσότερο προς το consulting και λιγότερο στο διαχείριση διαφημίσεων, διότι όλα αυτά αυτοματοποιούνται και περνάνε σε automations με αλγορίθμους οι οποίοι εξελίσσονται συνέχεια και βοηθάνε τόσο τους διαφημιζόμενους όσο και τους διαφημιστές να είναι πιο αποδοτικοί. Επίσης, κάτι το οποίο δικιά μας άποψη είναι και πιστεύω ότι το έχουν δει και πολλοί πελάτες εκεί έξω, πλέον η πανδημία δημιούργησε
ουσιαστικά την ανάγκη την έκανε κάτι απαραίτητο για όλους το να κινηθούν στο digital και να μετατραπούν σε ψηφιακά κανάλια μαζί με το offline, την offline παρουσία τους. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό εκεί έξω. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι, είτε έχουν πολύ μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, είτε όχι, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο εύρος ανταγωνιστών εκεί έξω και επειδή η χώρα μας, καλώς και όχι, είναι μικρή, δεν θα είναι όλοι κερδοφόροι. Άρα, εμείς σαν consultants οφείλουμε να ανοίξουμε δρόμους οι οποίοι θα φέρουν την κερδοφορία. Και συμπληρώνοντας η παρουσίασή μας ουσιαστικά τις υπόλοιπες, ο Ιάσονας μίλησε περισσότερο για performance acquisition, οι Giraffes και οι κυρίες μίλησαν για creativity, να τραβήξουμε την προσοχή, ο Νίκος strategy και στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ σε δύσκολες περιόδους. Εμείς θα μιλήσουμε στο πώς μπορούμε να κρατήσουμε τους πελάτες που θα κερδίσουμε, έτσι ώστε αυτοί οι πελάτες να οδηγήσουν σε μια κερδοφορία. Εξού και η εκτιμάτε ότι όχι, έχουν ένα... Έχουμε χάσει το ναι. Κύριο Τιγκόνη, ναι. το κύριο Κοκόλη. Μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα η σύνδεσή του. Αν μπορέσει να επανέλθει... Πόσο σκόπιμο είναι, Δημήτρη, μέσα? Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις ερωτήσεις, μήπως και επανέλθει στην πορεία και να συνεχίσουμε και την ομιλία. Λοιπόν, αρχικά από την πρώτη, να ξεκινήσω λίγο από την πρώτη ομιλία, από τον Ιάσονα. Η Ιάσονα, αυτά που ανέφερες κυρίως με το conversion μου τράβηξαν πολύ την προσοχή, αν και συνδέεται και με τις υπόλοιπες. Γενικά, οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν από πολλούς. Ουσιαστικά είναι ο στόχος μιας εταιρείας που έρχεται σε μια διαφημιστική. Αυτό μπορείς να το, με κάποιο τρόπο μπορούμε να το δείξουμε σε κάποιον πελάτη εξ αρχής. Δηλαδή, όχι να κατά κάποιο τρόπο να υποσχεθούμε ένα νούμερο. Δηλαδή, το conversion. Θα δώσεις τόσα, θα πάρεις τόσα. Mm-hmm. Ωραία ερώτηση αυτή. Και είναι η αλήθεια ότι είναι μια ερώτηση που συναντάμε συχνά. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει και ο ρόλος μας είναι τέτοιος σαν digital agencies να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και να δείξουμε η κάθε επένδυση τι θα φέρει σε αποτελέσματα. Θέλω όμως πολύ προσοχή το τι αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία τάζουμε και δείχνουμε και υποσχόμαστε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που θα πούμε πρέπει να μπορούμε να το τεκμηριώσουμε και να το φέρουμε. Οπότε θα ξεκινήσω και θα πω ότι ναι, είναι η εύκολη απάντηση και σίγουρα σε πολλά επίπεδα και σε πολλά σημεία αυτού του funnel και των σταδίων του καταναλωτή πρέπει και μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα KPIs, metrics τα οποία θα έρθουν μια επένδυση. Για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε το reach που θα πετύχουμε, μπορούμε να δούμε ποιο είναι το δυνητικό κοινό που θα θέλαμε να μας δει και τι ποσοστό αυτού τελικά θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε. Μπορούμε να υπολογίσουμε clicks, impressions. Μπορούμε να υπολογίσουμε πολλά πράγματα πριν τρέξει η καμπάνια. Σε επίπεδο conversions, από την άλλη, θα έβαζα ένα ερωτηματικό, γιατί ναι μεν τελικά
ο κάθε πελάτης αυτό είναι που θέλει και αξιολογεί, αλλά αν δεν έχουμε τα κατάλληλα δεδομένα στη διάθεσή μας, τα κατάλληλα στοιχεία, ιστορικά στοιχεία με βάση το πώς λειτουργεί ένα e-shop, ένα site, ώστε να σου φέρει το αντίστοιχο conversion, το αντίστοιχο αποτέλεσμα, οποιαδήποτε άλλη υπόθεση είναι υπόθεση. Και είναι κακό τελικά να δίνουμε υποθέσεις οι οποίες δεν πατάνε σε στοιχεία και σε δεδομένα accurate, γιατί με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε κάποια expectations τα οποία ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε meet μετά. Οπότε θα πω ναι, και πρέπει να δίνουμε στοιχεία και στο τέλος της ημέρας αξιολογούμαστε και μπορούμε να φέρουμε σε αντιπαράθεση τα αποτελέσματα με αυτά τα οποία είχαμε αρχικά πλανάρει, αλλά θέλει πάντα προσοχή να μην τάζουμε πράγματα τα οποία δεν είναι στο χέρι μας να επηρεάσουμε. Και για να δώσω ένα παράδειγμα, αν είχαμε ένα e-shop και θέλαμε να είναι πρώτη φορά ο πελάτης μας, ξέρεις, δεν έχουμε ξανατρέξει με αυτόν κάτι, δεν έχουμε στοιχεία από το παρελθόν το πώς λειτουργούσε, το να πάμε και να του πούμε σε ένα πρώτο πλάνο που θα κάνουμε ότι εγώ θα σου φέρω 1000 πωλήσεις, μπορεί να είναι πάρα πολύ αυθαίρετο και τελικά να μην φέρει ουσιαστική αξία αυτή η πληροφορία. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε τι δεδομένα έχουμε στα χέρια μας, υπάρχει ιστορικότητα, υπάρχει κάποιο δεδομένο στα analytics του, για παράδειγμα, από όπου μπορούμε να δούμε τη δυναμική του site. Γιατί μπορεί ο πελάτης να λέει ό,τι θέλει, μπορεί εμείς να κάνουμε την καλύτερη στόχευση, να καλύψουμε τα περισσότερα κανάλια, να έχουμε τα πιο δυνατά δημιουργικά και ιδέες, αλλά να τον οδηγούμε σε ένα site όπου τελικά κάπου εκεί στο funnel της διαδικασίας αγοράς να σταματάει το site, να σκάει, να σπάει, να μην έχει φόρμες εύκολες, να μπερδεύει το χρήστη. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας στον οποίο δεν μπορούμε να σταθμίσουμε και δεν έχουμε και ευθύνη από αυτού, γιατί στο τέλος της ημέρας ένα παλιό ρητό που λέει ότι εγώ σου φέρνω τον πελάτη στην πόρτα σου, από εκεί παίρνεις το χέρι σου να τον πείσεις, όπως ίσχυε σε ένα φυσικό κατάστημα, κάπως έτσι λίγο και στο digital. Άρα έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τα εργαλεία, απλά πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μας, τι υποσχόμαστε και τι στόχους ορίζουμε. Θα επανέλθω, γιατί θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα σε αυτό. Έχουμε ξανά τον κύριο Κοκόλ μαζί μας. Ναι, να ζητήσω συγγνώμη, αλλά μόλις έκανα share, κάτι έγινε και έκλεισε ο υπολογιστής. Ελπίζω να καταφέρω τώρα. Αλέξη, σε έβλεπα τόση ώρα, ήσουν μέσα κανονικά. Όταν ήταν να μιλήσεις, έκλεισε. Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσω, Δημήτρη. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Με βλέπετε? Ναι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, εμείς είμαστε η Wizard, είμαστε ένα performance-based advertising agency, όπως είπα και προηγουμένως. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διαφημίζονται όπως και τα μεγάλα brands. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε είναι να βοηθάμε τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε να αυξήσουν το awareness και τις πωλήσεις τους και, όπως προείπα, να τους οδηγήσουμε σε μια κερδοφορία. Άρα, ο στόχος σήμερα της συζήτησης και της παρουσίασής μας είναι να μιλήσουμε για το customer retention. Δηλαδή στο πώς μια επιχείρηση, τον πελάτη που θα αποκτήσει, είτε online είτε offline, θα μπορέσει να τον διατηρήσει. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης? Είναι σημαντικό γιατί αυτή η διαδικασία ουσιαστικά δεσμεύει τον υπάρχοντα πελάτη, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίζει να αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες από την επιχείρηση. Πολλές φορές, επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργαζόμαστε δίνουν μεγάλη έμφαση στην αύξηση του τζίρου, στην αύξηση του acquisition, στο πώς να φέρω πολύ traffic, στο πώς να αυξήσω τον όγκο των διαφημίσεων, το κοινό το οποίο προσεγγίζω, να τραβήξω την προσοχή. Και πολλές φορές ξεχνιάται η κερδοφορία, στο πώς μπορώ να είμαι κερδοφόρος και στο πώς μπορώ να χρήματα τα οποία επενδύω να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Τι σημαίνει customer retention? Σημαίνει διατήρηση των πελατών της επιχείρησης, που σημαίνει ότι ο πελάτης μας θα ξαναγοράσει από εμάς επαναλαμβανόμενες αγορές. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί μειώνεις κατά πολύ το κόστος απόκτησης traffic πελάτη και αυξάνεις τα έσοδά σου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό στο ROI, στο return of investment? Είναι σημαντικό γιατί έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι οι αγορές από υπάρχοντες πελάτες
κοστίζουν έως και 7 φορές λιγότερο από το να αποκτήσεις νέους πελάτες. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό το customer acquisition. Κάθε άλλο, θα το αναφέρουμε και παρακάτω, θα πρέπει όμως να υπάρξει ένας συνδυασμός και των δύο. Στο πώς θα τραβήξω την προσοχή, στο πώς θα δημιουργήσω πελατεία, θα έχω ένα συγκεκριμένο flow νέων πελατών, αλλά τα νούμερα λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον κρατήσω. Ειδικά σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, που ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και πάρα πολλοί εκεί έξω πελάτες έχουν ανταγωνιστές οι οποίοι πολλές φορές κάνουν τις ίδιες ενέργειες που κάνουν και εκείνοι. Διαφημίζονται στο Facebook, στο Google, τραβάνε την προσοχή. Φέρνουν πελατεία η οποία όμως δεν παραμένει. Άρα εδώ ποια είναι η πρόταση? Η πρόταση είναι να βρούμε ένα βιώσιμο μοντέλο. Και γιατί να το βρούμε αυτό? Γιατί η αύξηση της διατήρησης πελατών κατά 5% σύμφωνα με έρευνες μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση κερδών κατά 25 έως 95%. Είναι ένα σημαντικό νούμερο και με μια μικρή αύξηση στο υπάρχον πελατολόγιο, εφόσον βέβαια υπάρχει μια σημαντικός όγκος πελατών, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Η πιθανότητα να μετατραπεί ένας υπάρχον πελάτης σε επαναλαμβανόμενο πελάτη, retained customer, είναι 60 έως 70%. Είναι πολύ πιο πιθανό δηλαδή να πείσεις ένα πελάτη που σε έχει εμπιστευτεί να ξαναγοράσει από εσένα, από ότι το να αποκτήσεις ένα νέο πελάτη, το οποίο απαιτεί μεγάλο effort, μεγαλύτερο κόστος και είναι λιγότερο πιθανό να προτιμήσει εσένα έναντι των άλλων ανταγωνιστών. Πώς μεταφράζεται το παραπάνω σε πωλήσεις? Οι retained customers έχουν πιθανότητα 50% να αγοράσουν ένα νέο προϊόν της επιχείρησης, ενώ κατά μέσο όρο ξεδεύουν έως και 31% περισσότερα χρήματα στην επιχείρηση. Και εδώ είναι μια φόρμουλα η οποία θα μας βοηθήσει να όλοι μας, και εμείς σαν agencies, αλλά και οι πελάτες που έχουν e-commerce ή offline πελατολόγιο, μέσα από το CRM τους, μέσα από το analytics τους, να εντοπίσουν ποιο είναι το retention rate που έχουν και να δουν σε ποιο σημείο βρίσκονται και στο πώς μπορούν να το βελτιώσουν. Η φόρμουλα είναι απλή. Ουσιαστικά, στο πάνω μέρος του κλάσματος βλέπουμε τον αριθμό πελατών στο τέλος του χρόνου, μείον τον αριθμό των νέων πελατών που ήρθαν όλο το χρόνο. Και αυτό το διαιρούμε με τον αριθμό πελατών κατά την έναρξη του χρόνου. Για να το κάνω λίγο πιο απλό, έχουμε βάλει ένα παράδειγμα από κάτω, που ουσιαστικά λέμε ότι αν η χρονιά ξεκίνησε με 1.000 πελάτες και στο ενδιάμεσο δεν ξαναήρθαν ποτέ οι 400, ωστόσο κερδίθηκαν άλλοι 100, αυτό σημαίνει ότι, κάνοντας τις πράξεις, καταλήγουμε σε ένα retention rate 70%, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό retention. Ο στόχος σίγουρα είναι συνεχώς, καταρχάς, να μετριέται, στο πρώτο πράγμα, και θεωρώ ότι πολλά πράγματα τα οποία γίνονται εκεί έξω, το ανέφερε και ο Νίκος προηγουμένως, ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό είναι να παρατηρείς, να μετράς και να βλέπεις πώς βελτιώνεσαι. Αν δεν ξέρεις σε ποιο σημείο είσαι, σίγουρα δεν μπορείς να βελτιωθείς. Άρα πρώτα απ' όλα να το καταγράψεις, δεύτερον να το βελτιώσεις και να βάλεις ένα στόχο, να φτιάσεις ένα νούμερο, ένα KPI εσωτερικό πλέον δικό σου, για να μπορέσεις να το πετύχεις. Πώς το βελτιώνεις το retention rate? Καταρχάς γνωρίζοντας καλά τον πελάτη σου, τις ανάγκες του, και να μπορέσεις να οργανώσεις την επιχείρησή σου με έναν αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να προσφέρεις αυτό που λέμε ένα customer experience πριν και μετά την πώληση, η οποία θα σε ανεβάσει στα μάτια του πελάτη σου, στον πελάτη ο οποίος σε εμπιστεύτηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ένα πολύ δυνατό after sales support, μια άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση και άλλα, τα οποία όλοι μας, σαν καταναλωτές, θέλουμε και απαιτούμε πλέον και θεωρούμε πλέον δεδομένα, έτσι ώστε να μείνω ευχαριστημένος και μετά την πώληση, αλλά γνωρίζοντας και καλά τα προϊόντα σου και στο πώς μπορείς να καθοδηγήσεις με τεχνικές marketing, μερικές από αυτές αναφερθήκανε, email newsletter, remarketing και άλλα πιο advanced εργαλεία, έτσι ώστε να καθοδηγήσεις σωστά τους πελάτες σου να ξαναγοράσουν με cross-selling ή upselling ενέργειες. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, στο οποίο θα μας οδηγήσει σε αυτή τη λογική, σε αυτό το mindset, είναι να οριστεί μια στρατηγική
και μία να μπει μέσα στην εξίσωση του όλου marketing, το κομμάτι του retention. Ξεκινώντας από πάνω αριστερά, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει επιχείρηση που να έχει μόνο retain customers. Σε καμία περίπτωση, χωρίς την ανάγκη απόκτηση νέων πελατών. Αυτά πάνε μαζί, το ανέφερα και προηγουμένως. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν διαρροές και πάντα ορισμένοι πελάτες θα αλλάξουν προτιμήσεις. Είναι σημαντικό η επιχείρηση να έχει χτίσει πρωτίστως μια σημαντική πελατειακή βάση, αλλιώς δεν έχει νόημα το retention. Δεν μπορούμε να μιλάμε για retention όταν έχουμε 5 και 10 πελάτες. Και να έχουμε λύση στο πώς θα έχουμε μια συνεχή ροή νέων πελατών, οι οποίοι θα γεμίζουν τον κουβά, όμως ο κουβάς δεν πρέπει να είναι τρύπιος, να το πω έτσι απλά, και να μην χάνονται από την άλλη. Και στη συνέχεια να επενδύσει στο retention marketing, οπότε πριν φτάσουμε εκεί, θα ήταν καλό να έχει επενδύσει σε σωστές στρατηγικές acquisition. Πότε πρέπει να ξεκινήσει το retention marketing μια επιχείρηση? Εδώ έχουμε μια έτσι απεικόνηση που δίνει μια εικόνα, ένα μπούσουλα να το πούμε έτσι, όπως παρουσιάστηκε από το Shopify. Στην αρχή μια επιχείρηση σίγουρα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στο acquisition, να χτίσει πελατεία. Όσο περνάει ο καιρός και έχει κάποιες λίγες πωλήσεις την εβδομάδα, αρχίζει και δημιουργείται μια βάση επαναλαμβανόμενων πελατών, όπου εκεί, όπως προείπα, είναι σημαντικό να το καταγράψουμε, να το μετρήσουμε, να το αναλύσουμε, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πελάτες που παραμένουν, για ποιο λόγο παραμένουν, και επίσης να ρωτήσουμε και αυτούς που φύγανε, γιατί φύγανε. Άρα, επίσης υπάρχουν εργαλεία τα οποία μας βοηθάνε να πάρουμε αυτή την πληροφορία, να διαβάσουμε, να γίνουμε πιο σοφοί και μετά να αρχίσουμε να περάσουμε στο κομμάτι της σταθεροποίησης και να έχουμε ουσιαστικά δύο σημαντικά όπλα. Το ένα είναι το acquisition και το άλλο είναι το retention, στο οποίο θα μας οδηγήσει, όπως προείπα, σε μια υψηλή κερδοφορία και σε ένα βιώσιμο μοντέλο. Τέλος, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τι σημαίνει customer retention και customer loyalty. Είναι διαφορετικά μεταξύ τους και κυρίως είναι ποιοτικές οι διαφορές τους. Και οι δύο κάνουν επαναλαμβανόμενες αγορές. Όμως, ο loyal πελάτης θεωρεί την επιχείρηση μονόδρομο. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει επιχείρηση ή την εμπορική σχέση, όπως θα έκανε ο retain customer, που μπορεί να το αλλάξει, μπορεί να συμβεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ξαναγόρασαν από εμάς, θα αγοράζει για πάντα. Ο loyal πελάτης ή ο αφοσιωμένος πελάτης λειτουργεί ως brand ambassador. Είναι αυτός ο οποίος θα προτείνει στο περιβάλλον του την επιχείρησή σου, θα δημιουργήσει θετικά reviews, ενώ επαναλαμβάνουμε ως πελάτης μπορεί να κάνει mention, αλλά δεν θα λειτουργήσει ως brand ambassador. Άρα εδώ θα λέγαμε ότι είναι ένα επόμενο βήμα μετά το retention, στο πώς θα είναι πιστός σε μένα και στο πώς θα καταφέρω να τον πείσω να αγοράζει κυρίως από εμένα. Και εδώ μπαίνουμε σε συζητήσεις όπως έχει να κάνει με loyalty προγράμματα και άλλα. Αυτά από μας. Ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοκόλη. Να επανέλθουμε, αν και αυτά που είπε ο κύριος Κοκόλης ουσιαστικά πατήσαν και πάνω στην ερώτηση που έκανα στο μεσοδιάστημα. Όπως είπατε, κύριε Τριβώνη, ουσιαστικά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον πελάτη να δώσουμε γραπτή υπόσχεση ότι ναι, θα δώσεις τόσα, θα βγάλεις τόσα. Αυτό είναι το conversion rate ουσιαστικά. Αλλά αυτό περιμένει ουσιαστικά η αγορά. Δηλαδή, αυτό περιμένει ο μικρός πελάτης, θεωρητικά, που δεν έχει τις γνώσεις να αξιολογήσει. Και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό? Πώς θα μπορούσαμε ουσιαστικά ένα μικρό πελάτη που δεν έχει κάποιο background, είναι ένας απλός επιχειρηματίας, μια μικρομεσαία επιχείρηση, όπως ανέφερε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κ. Κοκόλης, πώς μπορεί να πιστεί για τη χρησιμότητα της κατάστασης της διαδικτυακής διαφήμισης, ας πούμε, ή του συγκεκριμένου digital κομματιού? Θα συνεχίσω και δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει και όλα σε αυτό. Πάντως, εδώ έρχεται το digital βάζει το ίδιο στην αυτό μια παγίδα. Έχοντας να το αναμετρήσουμε το οτιδήποτε, κατευθείαν απαιτούμε να μπορούμε να ξέρουμε και από νωρίτερα τι θα συμβεί, το οποίο μέχρι ένα σημείο είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα, αλλά εγώ θα
Επιστρέψω το ερώτημα αλλιώς. Όταν πήγαινες πριν από κάποια χρόνια, ακόμα συμβαίνει, και τύπωνες 500.000 φυλάδια και είχες έναν άνθρωπο να τα μοιράζει στο φανάρι, ήξερες πόσους πελάτες σου φέρει αυτό? Μπορούσες να μετρήσεις πώς θα το βλέπανε και πώς θα μπαίνανε στο μαγαζί σου στο φυσικό? Όταν ρίξεις ένα τηλεοπτικό και δίνεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έχεις άμεσα εικόνα του τι συμβαίνει πίσω στο κατάστημά σου? Η απάντηση είναι όχι. Και καλώς ή κακώς, το digital περιβάλλον μας απαντάει πολλά από αυτά τα ερωτήματα μέχρι το σημείο που μπορεί. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν οι τρόποι και υπάρχουν και οι μέθοδοι να δείξουμε και να δώσουμε μια εικόνα στον οποιοδήποτε, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος, το τι θα σήμαινε αυτή η δουλειά και ποια θα ήταν τα αποτελέσματα τα οποία θα περίμενε. Και πρέπει να ορίζουμε στόχους και στους εαυτούς μας και στη συνεργασία με τους συνεργάτες για να μπορούμε να γινόμαστε πάντα καλύτεροι. Απλώς θέλει προσοχή οι στόχοι οι οποίοι ορίζουμε να μπορούν πραγματικά να βασιστούν πάνω σε κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα είναι από το μυαλό μας. Δηλαδή να αξιολογήσουμε στατιστικά του site, αποτελεσματικότητα, να δούμε ενδεχομένως το flow για να καταλήξει κάποιος σε μία αγορά. Από εκεί μπορεί να προκύψουν findings και προτάσεις για βελτιστοποίηση των βημάτων που ακολουθούν οι χρήστες, από το να αλλάξει ένα κουμπάκι θέσης, να αλλάξει χρώμα μέχρι να αλλάξει όλο το site. Και από εκεί να δεις και να βάλεις ένα benchmark, μια βάση, ότι εμένα το conversion rate μου ξεκινάει στο τόσο και προσπαθώ κάθε μήνα να βελτιώνομαι. Άρα να είσαι εσύ η βάση του εαυτού σου και πάνω στην προηγούμενη αποτελεσματικότητα να προσπαθείς με μια σωστή διαφήμιση και σωστή επικοινωνία, γιατί αυτή λέγεται, είτε αυτή η επικοινωνία είναι σε επίπεδο media bank ή σε επίπεδο ιδέας, να μπορέσεις να αξιολογήσεις και να δεις κατά πόσο αυτό σου γυρίζει πίσω και σου μεταφράζεται στο αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ξηδά, το παίρνουμε στη σειρά. Στις κυρίες θα πάω μετά, γιατί είναι το πιο φαν κομμάτι. Συγγνώμη, αλλά αν βρισκόμουν ακόμα στην αγορά της TickRady, θα ήθελα να είμαι στο δημιουργικό χωρίς, το πιο φαν, το πιο διασκεδαστικό, καμιά σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτή είναι και η κατάρα, νομίζω, του δικού μας αντικειμένου. Δηλαδή, σε μια παρουσίαση μπαίνεις, ξεκινάει το δημιουργικό, είναι όλοι ενθουσιασμένοι και στο τέλος καταλήγεις να παρουσιάζεις 10 slide με 10 νούμερα και όλοι να θέλουν... Μέσα μπαίνουν οι στόχοι, μπαίνει η ευθύνη των πελατών, μπαίνουν όλα τα κομμάτια αυτά. Ενώ η πλειοψηφία, νομίζω, θα έλεγα η πλειοψηφία όσων ξεκινούν ή θέλουν να ασχοληθούν με τη διαφήμιση, ξεκινάει από εκείνο το κομμάτι. Έχει στο μυαλό της πολύ κάτι δημιουργικό, ιδέες, όλο αυτό πέρα το μέρος. Πώς θα μπορούσαμε, αν μιλούσαμε για μια... Εγώ επιμένω στις μικρές επιχειρήσεις, γιατί okay, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν και το κεφάλαιο να το επενδύσουν. Αν μιλούσαμε για μια επιχείρηση μικρή, μικρομεσαία, που δεν έχει κανένα τεράστιο budget να επενδύσει και συνήθως δεν έχει και τα στελέχη από πίσω για να αξιολογήσουν την αξία μιας καμπάνιας, πώς θα μπορούσαμε να την εκπαιδεύσουμε ουσιαστικά, δηλαδή να την πείσουμε σε ένα βαθμό και να της δείξουμε ότι αυτό που θα κάνεις θα έχει αποτέλεσμα? Καταρχάς, θα ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση, Δημήτρη, να απαντήσω και εγώ στην ερώτηση που έκανες πριν στον Ιάσονα, που είναι ενδιαφέρουσα και την ακούμε συχνά. Mm-hmm. Θα μπορούσα, έχω τον χρόνο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν, για όποιον δεν τη θυμάται, δεν την άκουσε, είναι: έρχεται ο πελάτης και σου λέει, OK, ωραία αυτά που μου λες. Πες μου, προέβλεψέ μου τι λεφτά θα πάρω πίσω. Πες μου, τι θα πάρω πίσω. Λοιπόν, ο Ιάσονας είναι ευγενικό παιδί, το κατάλαβα από την απάντηση που έδωσε, έτσι το είπε πολύ διπλωματικά και ωραία. Εγώ, όταν κάποιος μου το λέει έτσι και με λίγο τσαμπουκά παραπάνω, αυτό που του απαντάω από την πλευρά του πελάτη εννοώ, αυτό που του απαντάω είναι ότι αν ήξερα να σου απαντήσω σε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ. Εγώ θα ήμουν στο Μαϊάμι σε ένα γιότ και θα ήμουν στη θάλασσα πάνω στο γιότ και εσύ θα ήσουν εδώ πέρα. Με την έννοια πια ότι εμείς δεν θα κάναμε αυτή τη δουλειά αν ξέραμε όλα τα industries, τι χρήματα αν βάλεις, τι χρήματα θα βγάλεις, αυτομάτως θα είχαμε πάει στο πιο κερδοφόρο industry και θα ασχολούμαστε με αυτό. Τι θέλω να πω. Ήταν το παράδειγμα του Ιάσονα από εδώ στο τέλος ωραίο, ότι όπως μοίραζες 200.000 φυλάδια και δεν ήξερες τι θα σου φέρει, έτσι και εδώ έχεις ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Θες να μπεις στο digital. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι, και πρόσφατα έκανα αυτή τη συζήτηση, συγκεκριμένα προχθές, την Παρασκευή, ότι OK,
θες να μπεις, το συζητάς για κάποιον λόγο, βλέπεις ότι οι ανταγωνιστές σου είναι αυτοί, είναι στο Facebook, στο Instagram, έχουν τόσους followers, τρέχουν τώρα αυτές τις διαφημίσεις, είναι στο Google, τρέχουν τώρα αυτές τις διαφημίσεις, ρίχνουν λεφτά να τα βάζουν από την τσέπη τους χωρίς να παίρνουν τίποτα, το αποκλείω. Άρα, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, κατάλαβε λίγο το πιο λαϊκό, το πιο απλό. Ότι οι ανταγωνιστές σου βγάζουν λεφτά εκεί πέρα, κάτι κάνουν, άρα κάποιον λόγο έχουν να είναι εκεί. Και αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Όχι γιατί έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είναι μια δύσκολη γιατί πολλοί πελάτες δεν μπορούν να την καταλάβουν. Οπότε θεωρούν ότι ο διαφημιστής εκεί πάει να τους κοροϊδέψει. Στην πραγματικότητα είναι ότι έχουν να πάρουν το μερίδιό τους στο επιχειρηματικό ρίσκο. Δες τις εταιρείες, διάλεξε αυτή που θεωρείς ότι σου κάνει, αυτή που πιστεύεις ότι κατάλαβαν το αντικείμενό σου καλύτερα και προφανώς έχεις να πάρεις ρίσκο. Κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει πίσω. Επίσης, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που δεν μπορείς να προβλέψεις. Για να προβλέψεις τι θα πάρει πίσω κάποιος, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο η δική σου εργασία. Είναι το προϊόν του, η κοστολόγησή του, το customer support του, πόσες τιμούλες μπορεί να απαντάει ένα δευτερόλεπτο. Είναι ένα σωρό πράγματα που πρέπει να μπορεί να κάνει και η άλλη πλευρά, στα οποία εσύ δεν έχεις έλεγχο. Οπότε, ακόμα και αν έχεις έναν ανταγωνιστή του και έχεις νούμερα, το να του πεις ότι ξέρεις κάτι, ο ανταγωνιστής σου έχει ROAS 10, δηλαδή βάζει 1 ευρώ, παίρνει πίσω 10. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι και αυτός θα έχει το ίδιο. Αυτό ήθελα έτσι να πω. Ήταν μια ωραία ερώτηση, την έχουμε άχθει νομίζω όλοι στο αντικείμενο αυτό. Νομίζω και ο Αλέξανδρος έχει να πει γι' αυτό. Τώρα, η ερώτηση που μου έκανες λοιπόν, Δημήτρη, επόμενη είναι ότι πώς μπορείς να πείσεις μια μικρή επιχείρηση ότι έχει νόημα να μπει στο digital. Και αυτό, και σε ένα βαθμό να την εκπαιδεύσεις να αναγνωρίζει, να καταλαβαίνει τι κάνει τέλος πάντων. Κοίταξε, αυτό που έχω δει είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσεις κάποιον δεν είναι τόσο με λόγια, είναι περισσότερο δηλαδή το να τον ανταγωνιστείς. Δηλαδή εγώ είχα δει πελάτες που είχαμε, που σταματήσαμε τη συνεργασία, που δεν ακούγαν αυτά που τους λέγαμε και όταν συνεργαστήκαμε με ανταγωνιστές τους που τα ακούγαν, καθημερινά κάνανε αυτά που βλέπανε εμείς να κάνουμε. Θέλω να πω ότι το να εκπαιδεύσεις κάποιον δεν είναι πάντα πώς να σου πω, ένα process που έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή είπα κάποια πράγματα, τα άκουσε, τα έκανε. Αυτό έχει να κάνει και με την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια αισθήματα ανθρώπινα βαθιά τα οποία κινητοποιούν τους ανθρώπους. Και ένα από αυτά είναι οι ανταγωνιστές. Δηλαδή αν δείξεις σε κάποιους τι κάνει ο ανταγωνισμός, αυτό είναι πολύ πιο δυνατό κίνητρο από το να του πεις τι ωραία εργαλεία είναι αυτά. Οπότε σίγου και πρόσεξε, είναι και το επίπεδο της εκπαίδευσης που έχει ο καθένας ή της γνώσης ή της κριτικής ικανότητας να καταλάβει αν αυτό που του δείχνεις είναι ευκαιρία ή όχι. Το ότι το digital, για παράδειγμα, συνεχίζω αυτό που είπε ο Ιάσονος με τα φυλάδια, το digital είναι ένας τρόπος διαφήμισης, μια δυνατότητα που δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μπορείς με 3 ευρώ να στοχεύσεις 1000 ανθρώπους μέσω του Facebook και το Instagram με δημογραφικά συγκεκριμένη στόχευση, με άμεσο feedback και μπορείς να στοχεύσεις παντού στον κόσμο. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Και αυτό έχει δημιουργήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις που μεγάλωσαν. Και πολλές από αυτές ζουν και πάρα πολλά agencies. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά agencies, γιατί ανατροφοδοτείται αυτό. Agencies μαθαίνουν ότι, μάλλον παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε μικρές εταιρείες, αυτές μεγαλώνουν, έχουν budget και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Άρα, εγώ ένα πράγμα που θα έκανα σίγουρα ήταν να εξηγήσω αυτό, θα ήταν να τους δείξω στο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον κάποια καλά πράκτησης και να τους εξηγήσω τι κάνουν. Πολύ πιθανότητα εκεί είναι διαβασμένοι. Όταν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, επειδή είναι ανθρώπινο ένστικτο, είναι διαβασμένοι. Τους λες, να, ο τάδε κάνει αυτό και τον ξέρουμε, τον έχουν ακούσει. Από εκεί πέρα είναι στο χέρι τους κατά πόσο θέλουν να πάρουν το ρίσκο. Και αυτό που είδα έτσι με το lockdown και όλη αυτή την περίοδο είναι ότι αυτό σίγουρα είναι καταλήτης digital. Δηλαδή, εμάς μας προσέγγισαν πολλοί που έχουν μεγάλες αλυσίδες και δεν είχαν digital παρουσία. Βέβαια, δεν κάνανε όλοι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, όταν πέρασε η πρώτη καραντίνα, επαναπαύθηκαν πάλι. Δηλαδή, είναι σε μεγάλο βαθμό και πάνω τους. Ο καλύτερος ρήτορας να είσαι και τα καλύτερα αποτελέσματα να έχεις, δεν σημαίνει θα πεις τους πάντες. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι να τους δείξεις τι κάνουν οι ανταγωνιστές τους, να τους δείξεις κάποια νούμερα, κάποιες δουλειές που έχεις κάνει. Και αν νιώσουν ότι έχεις καταλάβει το αντικείμενό τους, κάποιοι θα σε εμπιστευτούν, όχι όλοι. Δηλαδή, ακόμα και όλα σωστά να τα κάνεις, όλοι δεν θα σε εμπιστευτούν. Και όχι, όταν λέω σε εμπιστευτούν, όχι την δική σου εταιρεία, κανένα από τον κλάδο, μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Πάνω σε αυτό με την πανδημία και την ενίσχυση του διαδικτυακού κομματιού, περιστρέφονται αρκετές
αρκετές ερωτήσεις για την επιρροή που έχει στην αγορά, για την επιρροή στο αγοριστικό κομμάτι, στους καταναλωτές. Ουσιαστικά πιστεύω ότι θα μείνει, θα διατηρηθεί. Ό,τι δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία ουσιαστικά είναι είτε αρχή είτε προέκταση, όπως και να το δούμε. Και να πάω τώρα στο δημιουργικό μέρος. Κυρία Αμπελουργού, ακούτε? Κυρία Καποδίστρια. Ναι, ναι. Η κυρία Καποδίστρια. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο μια μέρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Για να ζηλέψω ακόμα παραπάνω. Μια καλή μέρα ή μια κακή μέρα? Ναι, ναι. Μια καλή μέρα. Νομίζω ότι μια καλή μέρα, στο δικό μου το κομμάτι τουλάχιστον, έτσι έχει πολύ δημιουργία, έχει συζήτηση στην creative ομάδα για το πώς αυτό που έχει έρθει θα βγει όσο πιο όμορφα γίνεται. Γενικά στη δική μας την εταιρεία, η Κωνσταντίνα που είναι από το account, δεν συνεργαζόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν περνάει κάτι από το creative και η Κωνσταντίνα έχει απλά έναν διαδικαστικό ρόλο, ας πούμε. Συμμετέχει και εκείνη. Γενικά υπάρχει μεγάλο interaction μεταξύ μας. Οπότε μπορώ να πω ότι μια μέρα καλή είναι μια μέρα στην οποία θα φτιάξουμε κάτι που σας αρέσει πολύ. Ναι, ναι. Και θα πάρω τηλέφωνο τον πελάτη πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτό. Κάπως έχετε, έτσι. Έχετε βρεθεί ποτέ, καλά σίγουρα θα έχετε βρεθεί, απλά σε κάποιον πελάτη μπροστά που να μην του αρέσει με τίποτα αυτό που φτιάξετε? Σίγουρα. Ναι. Όπως έλεγε και πριν ο Νίκος, είναι και ο παράγοντας άνθρωπος μες στη μέση. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι για την τεχνολογία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στα social media. Ειδικά επιχειρηματίες πιο παλιοί είναι και πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή, απλά δεν τα καταλαβαίνουν. Είναι τόσο απλό. Είναι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα και την ομορφιά της ομορφιάς. Είναι πιο έτσι τεχνοκράτες. Πραγματικά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Έχει τύχει πολλές φορές να βρεθούμε σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Προσαρμόζεται την ιδέα ουσιαστικά πάνω στο πελάτη. Λοιπόν, άμα την προσαρμόσουμε πάρα πολύ. Δεν θα αρέσει εσάς. Δεν υπάρχει ιδέα πλέον. Ναι, ναι. Ναι, αλλά αν θέλει αυτό το. Ουσιαστικά αυτό θέλει. Καταλήξεις με ένα αποτέλεσμα που δεν θέλει. Είναι δύο οι δρόμοι. Ή θα αλωτριωθεί η εταιρεία σαν brand και σαν εικόνα, ή θα του κάνουμε τη χάρη. Αυτό τώρα έχει μέσα του πάρα πολλούς παράγοντες. Τους χρηματικούς, το πόσο μπορεί να τον αγαπάμε ίσως για άλλους λόγους, το προϊόν αν είναι καλό και αν το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ανάλογα κρίνουμε και κάνουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλω να προσθέσω εγώ εδώ ότι στο Estrella, που είδαμε προηγουμένως, οι παράγοντες ήταν και το καλό creative. Και ναι. Το καλό client service, αλλά ήταν και ο πελάτης πάρα πολύ δεκτικός, ναι. Σε βαθμό που ξεκαρδιζότανε με αυτά που έβλεπε. Δηλαδή, μας έπαιρνε τηλέφωνο και γελούσε και έλεγε καλά που τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Δηλαδή, ήταν και εκείνος πάρα πολύ έτοιμος να αφαιθεί σε κάτι που ο ίδιος ήξερε ότι δεν το ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά άρα ας αφήσω αυτούς που ξέρουν να το κάνουν καλά. Και πραγματικά, ο κόσμος, τώρα θα ακουστεί λίγο κλίση, αλλά ο κόσμος το κατάλαβε αυτό και γι' αυτό το αγκάλιασε, γιατί φαινόταν πάρα πολύ αυθόρμητο και πάρα πολύ ταυτόχρονα μελετημένο αυτό που γίνεται. Και νομίζω ότι είναι βασικός παράγοντας ο πελάτης να είναι έτοιμος και ανοιχτός να δεχτεί το διαφορετικό ή τουλάχιστον να το δοκιμάσει. Ναι. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το να μπορεί να το δοκιμάσει και να δει αν θα φέρει αποτελέσματα. Γιατί πλέον με το digital είναι όλα μετρήσιμα. Οπότε... Και όλα εξαφανίζονται στην τελική. Δηλαδή, και ήταν ένα post, κράτησε τρεις μέρες, εντάξει, και το κατεβάζουμε. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν θα ξεφεύγαμε σε κάτι πάρα πολύ ακραίο ή προσβλητικό, σε καμία περίπτωση, γιατί δεν είναι αυτό το mentality μας σαν εταιρεία. Οπότε δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος παραπάνω από το ένα post, απλά να μην πάει καλά. Ναι. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Οπότε βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει πελάτης δεκτικός και μεγάλη σημασία να έχει strong account το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την ιδέα στον πελάτη. Ναι, όχι, το πιστεύω. Δεν κάνω φιλοφρόνηση στην διπλανή, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι έχει σημασία να μπορείς αυτό που έχεις κάνει και το αγαπάς, να δείξεις πόσο το αγαπάς και πόσο το πιστεύεις και στον πελάτη. Πολύ σημαντικό. Θέλει διατήρηση ισορροπιών. Ναι, 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 εννοείται.
και αυτά που είπατε, προσωπικά βιώματα, με momentum, με όλο αυτό πέρα το... Σίγουρα. Μα εμείς δεν το βάλαμε στην παρουσίαση, το σκεφτόμασταν. Είχαμε ένα... Γιατί ένα από τα reality, στα δοσπάντα, από το οποίο εμπνευστήκαμε, ήταν το GNTM, το Next Top Model. Το βλέπουμε φανατικά. Το βλέπουμε φανατικά και είχαμε ένα group, κάποια κορίτσια από τη δουλειά, στο οποίο σχολιάσαμε online τι γίνεται, για δική μας ευχαρίστηση, αλλά πολλά από τα πράγματα τα οποία βάλαμε μέσα στο content μας, είχαν να κάνουν με τους διαλόγους που κάναμε εμείς. Δηλαδή ήταν πραγματικά το πρώτα ζούμε και μεταγράφουμε, ήταν μια πραγματικότητα για μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Κύριε Κοκκόλη, υπάρχει μια ερώτηση σχετικά με το, με το acquisition και το retention. Λέει μια φίλη εδώ πέρα, αν παρατηρήσουμε ότι το acquisition είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το retention. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο retention ώστε να φέρουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ καλό ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλα acquisition. Αυτό είναι θετικό. Όπως προείπα, είναι το κυριότερο, το πρώτο που πρέπει να κάνεις. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για retention αν δεν έχεις acquisition. Αυτά τα δύο πάνε παράλληλα. Θα πρέπει να δώσεις μεγάλη έμφαση στο acquisition όπως κάνεις και τώρα και να δεις πώς πάει, τι πάει καλύτερα και να το ενισχύσεις ακόμα περισσότερο. Και όσο αυξάνεις το volume των πελατεία σου, να κάνεις μια στρατηγική retention για να μπορείς να κρατάς αυτό το πελατεία που έχεις πληρώσει ενδεχομένως πιο ακριβά. Αν απάντησα, να με επιτρέψεις να απαντήσω και εγώ σε αυτήν την ερώτηση που μας φωνάει όλους. Για το πόσο λεφτά θα βγάλω από τις ενέργειες που θα κάνω, γιατί όντως και εμείς είναι ακόμα συχνά. Και στο τέλος, πάντα εκεί καταλήγει η κουβέντα. Κάνω μια επένδυση, πολύ ωραία αυτά που μου λες, έχει πολλά reach, πολλά νούμερα, δεν καταλαβαίνω πολλά από αυτά, αλλά τελικά τι γίνεται στο τέλος της μέρας και το τι γίνεται πηγαίνει στην κερδοφορία κυρίως. Ως πρώην διαφημιστής και εγώ, επειδή είχα δουλέψει πολλά χρόνια στη διαφημιστική και γνωρίζω πολύ καλά το κομμάτι του creativity και της έλλειψης των data, γιατί όταν είχα ξεκινήσει εγώ μιλάγαμε για παραδοσιακή διαφήμιση. Ένας μεγάλος διαφημιζόμενος έλεγε ότι δίνω πολλά λεφτά στη διαφήμιση, αλλά ξέρω ότι χάνω τα μισά, πετάω τα μισά. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποια μισά πετάω. Αυτή τη στιγμή με τη δημοκρατικοποίηση που έχει γίνει στη διαφήμιση, αυτή που ανέφερε ο Νίκος, που μπορεί οποιοδήποτε πλέον να διαφημιστεί με μικρότερα μπάτζετ σε πολύ μεγάλο κοινό κτλ. Έχεις τη δυνατότητα να διαβάσεις τα δεδομένα. Δεν είναι εύκολο, ούτε μπορεί να το κάνει κάποιος που δεν ξέρει. Ούτε αρκεί μόνο το free εργαλείο του Google Analytics να διαβάσεις σωστά τα δεδομένα. Πρέπει να πας και σε πιο deep ανάλυση ενδεχομένως, όσο μεγαλύτερο volume έχεις σε CRM ανάλυση κτλ. Εγώ αυτό που θα έλεγα και προτείνουμε είναι ο κάθε επιχειρηματίας να βρει ποιο είναι το break-even point του. Που σημαίνει να βάλει κάτω όλα τα κόστη, τις επενδύσεις που κάνει, τα resources που έχει και το τι βγάζει και να δει ποιο είναι το break-even point και να ορίσει κάποιους στόχους και συνήθως αυτό που προτείνουμε εμείς να έχει ένα νούμερο στο μυαλό του, μην χαθεί σε πολλά, για να μπορεί να αξιολογήσει και οποιαδήποτε συνεργασία. Ένα νούμερο, το οποίο θα είναι ή έγινε ή δεν έγινε και να μην χωράει αμφισβήτηση. Τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που ίσως ένα άλλο χρόνο μπορεί να... Πόσο ρεαλιστικό είναι το νούμερο που έχει ο καθένας στο μυαλό του. Υπάρχουν τρόποι να μετρηθεί. Δημήτρη. Ναι, ναι. Ο Αλέξανδρος τώρα το λέει πρακτικά. Σου λέει βρες το νούμερο και πάμε να τρέξουμε να δούμε αν μπορώ να στο φέρω ή όχι. Αυτό που ας πούμε είναι μια μικρή στρέβλωση είναι ότι μπορεί να έρθει ο πελάτης σε μένα να του πω ότι ξέρεις κάτι, αν σου προβλέψω το οτιδήποτε είναι το κεφάλι μου, δεν έχει νόημα. Πάει στον Αλέξανδρο, να πει και ο Αλέξανδρος το ίδιο. Και να πάει και σε ένα τρίτο και ο τρίτος να του πει να τον καταλάβει και να πει να σου πω κάτι. Τι ροάς θα αγόρι μου, 100 θα σου φέρω. Λοιπόν, φέρω για ποιο μιλάς, Νίκο. αυτό θέλω να πω ότι, ξέρεις, κάποιος πελάτης θέλει μόνο να τα ακούσει, δηλαδή, να ακούσει το ψέμα. Λοιπόν, εκεί πέρα έχει να κάνει και με την οριμότητα των πελατών, έτσι. Δηλαδή, το να του πεις ένα νούμερο το κεφάλι σου, όταν αυτό ζητάει, αν το ζητάει, εντάξει, προφανώς θα εμφανιστεί και κάποιος θα το πει. Να του πει ναι, θα σου πει. Και μάλιστα έχω δει σε παρουσίαση, δεν είναι αυτός που νομίζεις, Αλέξανδρε, έχω δει σε παρουσίαση από σοβαρή σχετικά εταιρεία σε κάποιον πελάτη μου που για ένα νέο brand που θα έφερνε, του προέβλεπαν ROAS και με αναμήνα διακύμανση. Δηλαδή τον πρώτο μήνα θα είναι 3, τον δεύτερο 7, τον δέκατο 10. Και λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, με ποια λογική προέκυψαν αυτά. Αφού εσείς δεν ξέρετε καν, ας πούμε, τώρα βασικά μεγέθη. Πώς προκύψαν αυτά τα ROAS. Λέει κάποια μήτρα, ξέρω εγώ, μας τα προέβλεψαν. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, δεν μπορείς να προβλέψεις έτσι απλά ROAS χωρίς να έχεις εικόνα
ολιστική και χωρίς να έχει τρέξει το ίδιο προϊόν κάπου. Το ίδιο. Αυτή την παρένθεση θέλω να κάνω. Μια ακόμα ερώτηση έχει να κάνει με το πώς μπορεί μια επιχείρηση μόνο με Instagram και Facebook, χωρίς να έχει e-shop, πάνω σε εξαρτάται και από το προϊόν, να ανέβει. Ποιος απαντάει? Προς όλους, όποιος θέλει. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουν οι κυρίες. Θα ξεκινήσουμε εμείς, ναι. Το προϊόν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, τι θα είναι, θα είναι γόβες, τι θα είναι ακουστικά βαρικοείας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο προϊόντα. Για το που μπορείς να βρεις το κοινό σου, βασικά. Ναι. Δηλαδή, όντως, μπορείς από social media να κινείς την επιχείρησή σου, αλλά θα πρέπει το κοινό σου να είναι στα social media. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, σίγουρα θα αγοράσω φορέματα και θα γράφω τιμούλες από κάτω και θα γράφω νουμεράκια και όλα αυτά. Ναι. Σίγουρα ο κόσμος αγοράζει από το Instagram. Ακόμα και όχι από το Instagram Store και από στο μιλητό. Κάνουν κατάθεση και τα σε βρω στο τάδε μετρό. Αλλά ναι, εξαρτάται πάρα πολύ από το προϊόν. Πάρα πολύ. Εμείς σαν χρήστρες σίγουρα, δηλαδή το ξέρω και από την Κωνσταντίνα, σίγουρα ότι ακολουθούμε κάποια shops τα οποία όντως μπορούν να στείλουμε inbox και να ρωτήσουμε τι τιμή έχει αυτό και γίνεται μια, όντως μια συνάντηση, ας πούμε, και δίνεις τα χρήματα έτσι κάπως, κάπως unofficial, ας πούμε. Ναι, αλλά το προϊόν σου είναι κάτι που όντως, είπες το καλό παράδειγμα, τα ακουστικά βαρικοείας, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο το κοινό σου να σε βρει. Υπάρχουν αυτοί οι πελάτες γενικότερα. Ναι, να σε βρει εκεί και να σου ζητήσει. Που τρέχουμε και στο Facebook, ξέρω να το είπατε τυχαία. Α, όχι! μόνο από εκεί. Έτσι, σίγουρα το να σε δει και εκεί είναι διαφορετικό από το να σε δει μόνο εκεί. Εκεί μπορούμε να το πάμε αλλιώς. Δηλαδή, τύπου να σκεφτούμε ότι εκεί μπορεί να σε δει η κόρη του ενδιαφερόμενου και να πει «Α, τι ωραίο ακουστικό θα τον πάρω στον μπαμπά μου». Ναι, αλλά η κόρη εκείνη τη στιγμή δεν θέλει να δει το ακουστικό, θέλει να δει το φορεματάκι. Ή το... Και το προϊόν. Αν και λαϊκή η εξήγησή μας είναι τόσο απλή. Τι κοινό βρίσκεται στο μέσο που θέλουμε να πάμε να παίξουμε. Αν πούμε ότι βρίσκεται το κοινό εκεί, μιλάμε για μια επιχείρηση εστίασης που αναφέρθηκε και πριν. Μπορεί να πει κρανοτές, σε αυτή την περίπτωση. Τώρα εξαρτάται πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε ότι δεν έχουμε καραντίνα, δεν έχουμε πανδημία. Ας πούμε ότι είμαστε σε μια φυσιολογική κατάσταση που μπορούμε να βγούμε έξω και όχι μόνο να παραγγέλνουμε delivery. Τι θέλουμε λοιπόν, θέλουμε ο κόσμος να μην μας κάνει μόνο like, θέλουμε να έρχεται. Οπότε για να έρχεται παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα είναι ένα μαγαζί που είναι στο Παγκράτη και είναι super hip, super trendy, με το super διακόσμηση, super posts, θα πετύχει όντως. Άμα το ίδιο μαγαζί είναι, ας πούμε, σε ένα καλό, τι περιοχή, στο Ήλιον, δεν θα πιάνε το ίδιο. Εξαρτάται πάρα πολύ και από το κοινό, πραγματικά το κοινό, δηλαδή την πυκνότητα του κοινού που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Αν όντως το κοινό έχει αυτή τη συνήθεια, αν όντως θέλει να βγαίνει για ποτά ή αν όντως θέλει να παίρνει σουβλάκια. Εξαρτάται πάρα πολλά πράγματα που σίγουρα δεν μπορούμε να τα κρίνουμε από πριν. Απλά σίγουρα τα social media όταν είναι καλά και δημιουργήσουν ένα strong community, ας πούμε, βοηθάνε πάρα πολύ. Βοηθάνε πάρα πολύ στο να ακουστεί το συγκεκριμένο μαγαζί και το έχουμε κάνει νομίζω όλοι. Ειδικά στη δική μας ηλικία, το να πεις ότι πού έχω δει αυτό το μαγαζί, πρέπει να είναι φανταστικό, πρέπει να πάμε, ας πούμε. Συμβαίνει αυτό. Αλλά ναι, υπάρχουν οι παράγοντες που είναι specific, για specific καταστάσεις. Ναι. Να πηδήσω σε κάτι άλλο. Πάλι όποιος θέλει, προφανώς απαντάει. Αν μιλάμε για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εντός καραντίνας, σε πόσο βαθμό πιστεύετε ότι τους ευνοεί να χρησιμοποιούν τα digital κανάλια? Παροχή. Θέλεις να το κάνεις πιο συγκεκριμένο? Πιο συγκεκριμένο. Γιατί θα τη σκέφτεσαι, ναι. Θα μπορούσε να είναι μια υπηρεσία που δεν μπορείς να την αγοράσεις συντενετικά. Ας πούμε, κομμωτήρι. Να βοηθήσω λίγο εδώ, γιατί αυτό το ερώτημα νομίζω έχει αξία και νόημα και σε φυσική υπόσταση, σε αγαθά και υπηρεσίες ίσως, ένα ξενοδοχείο, ένα προϊόν το οποίο το χρειάζεσαι όταν είσαι έξω, αμάξια. Είμασταν κλεισμένοι μέσα και είναι τόσες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Οπότε θεωρώ ότι το ερώτημα είναι λίγο πιο γενικό από το
ένα συγκεκριμένο service line και μια συγκεκριμένη industry και έρχεται να κουμπίσει στο ποια είναι η αξία της διαφήμισης και τι σου γυρίζει πίσω. Και σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσουμε, όπου έχει φανεί, τσι πάνω υπάρχουν γενικές σχετικές έρευνες, κάναμε και εμείς μια ωραία ανάλυση, έτσι μόλις βγήκαμε την καραντίνα, ότι αφήνοντας την παρουσία σου μια περίοδο που νιώθεις ότι δεν έχεις τόσο λόγο να μιλήσεις, μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο και βάρος όταν αποφασίσεις να ξαναβγείς online. Και το κόστος και ο χρόνος και ο κόπος να ξανατοποθετηθείς στο χάρτη να είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που θα είχες αν συντηρούσες την παρουσία σου. Συν του ότι στη διάρκεια μιας περίοδου που είναι πιο προβληματικά τα πράγματα, οι επιχειρηματίες δεν είναι σίγουροι αν πρέπει να δαπανούν ή όχι, το να είσαι αυτός που συνεχίζει να έχει παρουσία και να παραμένει στο μυαλό των καταναλωτών του, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό και να ξεχωρίσεις και όταν γυρίσεις πίσω σε αυτή την κανονικότητα που θα σου επιτρέπει να πουλήσεις το προϊόν ή την υπηρεσία την οποία έχεις, να είσαι αυτή η πρώτη επιλογή. Προφανώς, η ένταση της επικοινωνίας και το ύφος επικοινωνίας θα πρέπει να αλλάξει για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα την οποία έχεις. Αλλά σίγουρα, και αυτό το λέω με μεγάλη βεβαιότητα, δεν είναι λόγος για να σταματήσεις την όποια επικοινωνία. Απλά θέλει να τη μετριάσεις και να την προσεγγίσεις με μια διαφορετική ματιά. Και είναι και ο λόγος που είδαμε τέτοια παραδείγματα και στο case που μας έδειξε ο Νίκος, για το πώς ενώ δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το πουλήσεις ή δεν έχει νόημα να το πουλήσεις στον βαθμό που θα μπορούσες ή με τον τρόπο που θα μπορούσες, πώς μπορείς να βρεις λύσεις και άλλους τρόπους να τοποθετηθείς και να χτιστείς δίπλα στους πελάτες και να πούνε μετά, κοίτα να δεις τι έκανε ο τάδε, και έτσι να βγεις διπλά κερδισμένος. Νιώθω ότι η ερώτησή σου έχει να κάνει, έτσι όπως το ξεκίνησε τουλάχιστον πριν, ότι αν αρκεί το Facebook μόνο χωρίς να έχεις κάτι άλλο, αν μπορείς μάλλον, χωρίς να έχεις κάτι άλλο, μόνο με το ήταν η ερώτηση, απλά δεν προδιορίζουν τα προϊόντα. Αυτό κάτι, γιατί έχω ένα case. Υπάρχουν πληθώρα επιχειρήσεων, όπως είπαν και οι κυρίες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν e-shop, μπορεί να μην έχουν κάτι άλλο, μπορεί να έχουν μόνο ένα Facebook page, μία τιμούλα και ένα messenger. Και από εκεί να κάνουν πολλή δουλειά. Υπάρχει, λοιπόν, το Facebook έδωσε, ξέρετε, στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τα digital marketing υπήρχε μόνο το Google, που το Google έπρεπε να κάνεις ένα e-shop ή μια σελίδα, να βάλεις διαφήμιση Google και με κλικ να φέρνεις πελάτες. Όταν βγήκε το Facebook, ξαφνικά τον εκδημοκρατισμό που είπε έτσι πολύ όμορφο ο Αλέξανδρος, τον προχώρησε, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις μπήκαν στο Facebook, ανοίξαν καταστήματα, ρίξαν τα προϊόντα τους μέσα στο Facebook και βάλαν διαφήμιση και άρχισε ο κόσμος να έρχεται. Και έτσι χτίστηκαν πολλές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, δύο που πιστεύω ότι τις ξέρουν σίγουρα οι κυρίες, πιθανώς να τις χρησιμοποιούν κιόλας, είναι μία που λέγεται Sophie Thiva και μια άλλη σελίδα που λέγεται The Fashion Project. Μιλάμε, έχουν πολλές χιλιάδες followers. Λοιπόν, αυτοί ξεκίνησαν και οι δύο χωρίς e-shop, χωρίς να ξέρουν τίποτα. Και βάζαν τα προϊόντα τους στο Facebook κλπ. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις προϊόντων που μπορεί να μην αγοράζονται από το Facebook και να είναι πιο πολύ Google. Λοιπόν, ισχύει αυτό, αλλά θεωρώ ότι τα περισσότερα προϊόντα και τυχαίνει στα ακουστικά βαρικοείας να έχουμε και πελάτη όπου και αυτά βρίσκεις πελάτες. Δεν είναι το νούμερο ένα κανάλι. Το νούμερο ένα κανάλι προπανδημίας είναι τα φυσικά καταστήματα. Αλλά είναι ένα έξτρα καναλάκι που και αυτό δουλεύει. Αλλά υπάρχουν για τα περισσότερα αντικείμενα μπορείς μέσω Facebook και Instagram να δουλέψεις. Απλώς υπάρχουν κάποια, βλέπει ας πούμε αεροπορικά εισιτήρια. Τα αεροπορικά εισιτήρια γκουγκλάρεις, αγοράζεις. Όχι ότι το Facebook δεν θα δουλέψει, και ειδικά με τους τρόπους στόχευσης που έχει αυτοματοποιήσει το Facebook κλπ. Μπορείς να βρεις κόσμο που γκουγκλάρει πριν λίγο. Αλλά έχουν το βάρος πιο πολύ στο έναντι του Αλέξανδρε. Ας πούμε ότι αποουσιάζει όμως το e-shop. Ουσιαστικά σε κάποιο βαθμό όμως δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στο trust που έχει ο πελάτης απέναντι στην επιχείρηση που πουλάει το προϊόν. Όχι, ο πελάτης κάνει focus στο προϊόν, δεν βλέπει τίποτα άλλο. Αν του αρέσει το προϊόν και η τιμούλα, θα το αγοράσει αέρα πατέρα. Και αυτά τα παραδείγματα έχουν δείξει αυτό. Εννοώ αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι προς όλους. Να συμπληρώσουμε κάτι.
Γενικότερα, καλό το digital, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο, μετράει τα πάντα. Αλλά δεν είναι και η λύση σε όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, συνεχίζουμε να πιστεύουμε και στην τηλεόραση, και στο ραδιόφωνο, και στο print, και στο γκερίλα, και στα μέσα, και στους publishers, τα πάντα. Δηλαδή, το digital είναι ένα μέσο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, κάτι μπορεί να ξεκινάει στο digital και να συνεχίζει κάπου αλλού. Ή να ξεκινάει κάπου αλλού και να συνεχίζει στο digital. Τα προϊόντα που βγάζουν τα περισσότερα χρήματα είναι αυτά που έχουν διανομή τεράστια στα σούπερ μάρκετ τα περίπτερα και χρησιμοποιούν το digital για να κάνουν awareness. Αυτοί βγάζουν τα περισσότερα λεφτά, όχι τα e-shops. Ναι. Επομένως, θα φέρω και τον κύριο Κοκόλη ξανά στη συζήτηση. Πιστεύετε ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο βαθμό επιρροής στο άμεσο μέλλον, ας πούμε? Ή ουσιαστικά θα συνεχίσει να είναι στο ίδιο σημείο? Το λέω συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μέσα, δηλαδή όταν αρχίζει και ανεβαίνει το digital, τα υπόλοιπα μέσα χάνουν έδαφος συνήθως, τα παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι. Αν αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται, απλά θα περιμένουμε κάποια εξέλιξη αργότερα. Κοιτάξτε, όλο αυτό που συμβαίνει εκεί έξω είναι μια πολύπλοκη εξίσωση και όπως πολύ σωστά είπαν και οι κυρίες, όλα αυτά που συζητάμε είναι μέσα. Μέσα προσέγγισης των πελατών μας. Ποτέ δεν θα πάψει η διαφήμιση τηλεόραση και η δύναμη που έχει, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε άλλες νέοι τρόποι επικοινωνίας. Συνεχώς βγαίνουν νέα κανάλια, TikTok. Το θέμα είναι εσύ σαν επιχείρηση, σαν προϊόν, σαν υπηρεσία που αναφέρατε προηγουμένως, ποια είναι η σωστή στρατηγική πρέπει να ακολουθήσεις, να εντοπίσεις το target group όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να δημιουργήσεις μια σωστή στρατηγική και ένα media mix, εδώ έρχεται η κουβέντα αυτή που λέμε, ποια είναι τα κανάλια μέσα για να τα προσεγγίσεις, τα κοινά αυτά, και μετά να έρθεις να τους πεις να αγοράσουν. Είναι μια αλυσίδα και μέσα εκεί, το ψηφιακός κόσμος που αναφέρει Δημήτρη, είναι καταλυτικός και θα είναι καταλυτικός. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο τρόπος ζωής μας και τα λοιπά, το ψηφιακό θα είναι πρωταγωνιστής και τα επόμενα χρόνια βέβαια. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως. Ούτε είναι απαραίτητο ότι κάνοντας διαφήμιση στο Instagram και προσεγγίζοντας το κοινό μου ότι εγώ θα καταφέρω το επιθυμητό, το οποίο είναι να έχω ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Σε καμία περίπτωση, αν κάνεις μόνο αυτό. Αν αυτό το συνδυάσουμε με το αντικείμενο της εταιρείας, θεωρείτε το συγκεκριμένο κανάλι, το digital, μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε είδος, οποιοδήποτε εταιρεία, υπηρεσία, προϊόν, μπορεί να αποβεί χρήσιμο, δηλαδή να φέρει κέρδη, να βελτιώσει κάτι τέλος πάντων πάνω στην επιχείρηση. Τώρα θα είναι αναγνωρισμότητα, θα είναι πωλήσεις, οτιδήποτε. Αν μιλάμε για μια νέα επιχείρηση, στον οποιοδήποτε κλάδο, θα το συστήνατε σαν λύση, σαν βοήθεια, ας πούμε? Σε εμένα απευθύνεσαι, Δημήτρη, να απαντήσω εγώ? Κάποιος συνάδελφος? Αν θα προτείναμε το digital marketing σε μια νέα επιχείρηση που ξεκινά. Που ξεκινά, ανεξαρτήτως κλάδου. Ας πούμε ότι έρχεται μια επιχείρηση από κάτι που δεν το βλέπει συχνά. Εγώ στην ερώτηση αυτή προσπαθώ να σκεφτώ ποια επιχείρηση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Και προσπαθώ τώρα να λέω ότι δεν βρίσκω. Υπάρχει, αναφέρεται σε τεχνική εταιρεία, προφανώς και μπορεί. Αλλά το πήγα λίγο παραπέρα για... Ναι, ακριβώς αυτό που είπατε, όπως το είπατε. Μια επιχείρηση που δεν θα μπορούσε. Καταρχάς να πω ότι οποιοδήποτε από εμάς, νομίζω, αν δεν πρότεινε το digital marketing σε μια νέα επιχείρηση, δεν θα ήμασταν εδώ, έτσι. Είναι για να κλείσει. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι, εντάξει, κάποιες επιχειρήσεις που όντως είναι δύσκολο να τους φέρεις αποτέλεσμα. Π.χ. έχουμε έναν πελάτη που κάνει εξαγωγές αντλιών νερού τεράστιων που είναι για power plants και τέτοια και τις κάνει εξαγωγές στην Ασία. Και εκεί έχουμε φέρει κάποια leads κλπ. Αλλά είναι δύσκολες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν B2B περιπτώσεις ή αντικείμενα έτσι πολύ τεχνικά που μπορεί να μην έχεις ιδιαίτερη επιρροή online, αλλά πάλι και εκεί, ας πούμε, υπάρχει ο κλαδικός τύπος που όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο διαβάζουν. Οπότε μπορείς με το κατάλληλο spending, με PR κλπ. Να κάνεις awareness εκεί. Δηλαδή πάντα σχεδόν κάτι υπάρχει, έστω σε επίπεδο awareness. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούν και οι συνάδελφοι σε αυτό. Το ίδιο θα πούμε και εμείς, ότι δεν είναι μόνο CPC, CPM, CPR, όλα τα CP, τα πάντα. Ότι το digital, η digital παρουσία αφορά και άλλα κομμάτια. Αφορά το SEO,
ότι θα δω μια εταιρεία, ας πούμε, μπορεί για να φύγει εκεί, ναι, και θα μπορώ να ψάξω να δω τι είναι αυτή και τι κάνει και να δω τους ισολογισμούς, ας πούμε. Κάτι πάρα πολύ απλό. Ή content, περισσότερο content για κάτι που με ενδιαφέρει και ας είναι ακουστικά βαρικοΐας. Και δεν θέλω να βρεθώ κάπου πάρα πολύ εύκολα χωρίς να πάω στο μαγαζί. Γενικά, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, νομίζω ότι πλέον δεν υφίστασε αν δεν έχεις κάποια digital παρουσία, όποια και είναι αυτή. Δηλαδή, εγώ σήμερα, παράδειγμα, τώρα προσωπικό, ορθοπαιδικό έψαχνα, googlera, είδα κριτικές, διάλεξα πού θα πάω. Δηλαδή, νομίζω ότι η digital παρουσία πλέον είναι ανάγκη. Ναι. Διαφορετικά, ο άλλος δεν θα σε βρει εύκολα. Δηλαδή, δύσκολα κάποιος πλέον θα ανοίξει το χρυσό οδηγό και θα πει... Ναι, να βρούμε έναν γιατρό, έναν ορθοπαιδικό κοντά μου. Είναι πλέον όλα εκεί. Οπότε με οποιοδήποτε τρόπο βοηθάει το brand σου να υπάρχεις στο digital, πρέπει να το κάνεις και θα σε βοηθήσει σίγουρα. Αλλά με διαφορετικούς τρόπους σίγουρα, διαφορετικό σερβίρισμα. Αλλιώς είναι να βρίσκεις κάθε και λίγο μπροστά του, ένας ορθοπαιδικός, ας πούμε, να με κυνηγάει όλη μέρα. Δεν θέλω ορθοπαιδικό. Και λες να τον ψάξω και να τον βρω εγώ. Οπότε σίγουρα αυτό. Να κλείσουμε με αυτό που είπε η Στεφανία και μου άρεσε και αρκετά κιόλας. Σαν συμπέρασμα από την όλη συζήτηση, τους συνδυασμούς που κάναμε, στρατηγική, δημιουργικό, τα μέσα, όλο αυτό το πέρατο κομμάτι, ότι ουσιαστικά το digital, το μέρος της διαφήμισης και της πρότασης, έχει γίνει ανάγκη. Είναι αυτό που πολύ ωραία το έθεσε η Στεφανία. Και ακόμα και αν δεν αγοράζει ο κόσμος στο πρώτο βήμα online, μπορεί να σε ψάξει όταν σε ακούσει. Αυτό είπαν ουσιαστικά οι κυρίες. Mm-hmm. Στο σημείο αυτό, γιατί έχει περάσει και η ώρα, θα κλείσει και το link, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού webinar. Σχετικά με την ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, ακολουθήστε το σύνδεσμο που εμφανίζεται τώρα στο YouTube chat box. Εκεί πέρα θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, θα παραλάβετε τις βεβαιώσεις σε διάστημα 2-3 εργάσιμων ημερών. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Mediterranean College, ευχαριστώ και όλους όσους το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας έμεινε κάτι από όλη τη συζήτηση που κάναμε και από τις παρουσιάσεις των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.